Και ερχόμαστε στο πρώτο θέμα, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί ενημέρωση σχετικά με μια καθυστέρηση που γενικά με τις διαδικασίες έτσι όπως έχουν φτάσει μέχρι σήμερα για την έγκριση ή όχι. Και μια καθυστέρηση η οποία παρατηρείται γενικά στη διαδικασία με έγγραφα, ενστάσεις και μια καθυστέρηση η οποία ειλικρινά δείχνει ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία θα πρέπει να γίνει κοινωνός στον κόσμο ο οποίος μας παρακολουθεί και ευτυχώς σήμερα είμαστε πάρα πολύ. Η αρχική σκέψη σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν να καλέσω μια συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο με τον θεσμικό μου ρόλο, με το οποίο να γίνουν κάποιες ομιλίες από τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Έπαρχο και από όποιον άλλον θα ενδιαφέρονταν για αυτή την κατάσταση, προκειμένου να γνωστοποιήσουμε στον κόσμο το σε ποιο ακριβώς σημείο βρισκόμαστε για το ποιητή, ποιοι είναι οι μελλοντικοί κίνδυνοι οι οποίοι υπάρχουν για το αν θα γίνει ή ό,τι πρέπει. Για κάποιους να μην είναι κίνδυνος, να είναι ευτύχημα. Επιτρέψτε μου την προσωπική μου άποψη ότι είναι κίνδυνος. Αλλά τελικά επικράτησε η λογική ότι επειδή ο θεσμικός μου ρόλος έγινε σε αυτήν εδώ την αίθουσα, να γίνει σαν θέμα ημερήσια διάταξη αυτό προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος για το τι γίνεται όχι τόσο μπροστά από στο τραπέζι αυτό ή μπροστά από την κάμερα, αλλά το τι συμβαίνει πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο θέλω σαν εισαγωγή εγώ να πω και θα μείνω εκεί γιατί θα με καλύψουν με σίγουρος οι ομιλίες των θεσμικών παραγόντων του νησιού του κ. Δημάρχου και του κ. Επάρχου. Δεν είπαμε ότι ο κ. Έπαρχος παρήσεται στο συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως επίσης και οι πρόεδροι των κατοικίων και της κατακύλου και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Αυτό το οποίο λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε όλοι και σε αυτό θα ήθελα να σταθούμε, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη καμπή. Μια πολύ κρίσιμη καμπή ενώ του Πέσπα το οποίο εκκρεμεί και κάποια στιγμή θα γίνει παρά την καθυστέρησή του. Και φυσικά ότι από αυτό το θέμα και από την ταχύτητα η οποία θα επιδειχθεί από εδώ και πέρα, αν επιδειχθεί και δεν σταματήσουν αυτό το οποίο γίνεται συνέχεια με τις υπόγειες διαδρομές και τα υπόγεια εμπόδια τα οποία τίθενται σε αυτή τη διαδικασία, τότε θα φτάσουμε να χάσουμε μία ακόμα πενταετία. Δηλαδή, είμαστε πλέον σε ένα κομβικό σημείο του ή γίνεται το έργο ή δεν γίνεται. Ή προχωράει το έργο ποιητή, ανεξάρτητα αν θα είναι στη θέση την οποία εγκρίνεται ή δεν εγκρίνεται. Γενικά όμως το ελληνικό τόπο, αυτό που θέλω να καταλάβω είναι ότι έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, πάντα το έχει ανάγκη, αυτό το συγκεκριμένο έργο. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι η πεποίθησή μου είναι ότι όλοι μας θα πρέπει να δείξουμε μια δυναμική προς την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου. Δεν νομίζω, και το λέω από πολιτική απόψη, δεν νομίζω ότι η πολιτική με την έννοια του να μην γίνει τίποτα στον τόπο για να έρθω εγώ αύριο να διοικήσω, όχι εγώ, αυτός ο οποίος το σκέφτεται, να έρθω εγώ αύριο να διοικήσω πάνω σε ερήπια είναι μια πολιτική η οποία αρμόζει για αυτό το νησί. Δυστυχώς, θα το πω ξεκινώντας και θα ξαναμιλήσω αν χρειαστεί, αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι αυτό, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα στην Άδρο η οποία προσπαθεί να μην γίνει αυτό το έργο. Όχι για αντικειμενικούς λόγους, όχι γιατί πιστεύει ότι θα δημιουργήσει κακό στον τόπο, αλλά επειδή πιστεύει ότι αν δεν γίνει το έργο, ή μάλλον ότι αν γίνει το έργο, θα το χρεωθεί μια συγκεκριμένη παράταξη ή ένα συγκεκριμένο άνθρωπο ενδεχομένω ο Δήμαρχος, και συνεπώς θα πρέπει αυτό το έργο να μην γίνει για να μην το θεωρηθεί θετικά κανείς, και στη συνέχεια να έρθουμε εμείς να σώσουμε την Άδρο και να διοικήσουμε πάνω σε ερήπια. Νομίζω ότι αυτή η σκέψη. Αυτή η πολιτική σκέψη δεν αρμόζει στον πολιτικό πολιτισμό του νησιού μας. Αυτή είναι η πρώτη μου τοποθέτηση. Και θα ήθελα να καταλήξουμε σήμερα μέσα από αυτή την κουβέντα, γιατί δεν θα πάρουμε απόφαση, αλλά μέσα από αυτή την κουβέντα να βγει ένα νόημα μια πίεση προς τις αρχές ότι τουλάχιστον τρέξτε, προχωρήστε, βγάλετε απόφαση, όποια είναι και αυτή, όποια και αν είναι αυτή. Ας πάρει κάποιος την ευθύνη να μας πει αν μπορούμε να κάνουμε ή δεν μπορούμε να κάνουμε γιατί, και να μπορέσει και ο κόσμος να είναι ενήμερος ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εμποδίζουν, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν και εν πάση περιπτώσει. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Για μένα είναι σημαντικό, το ξαναλέω και κλείνω, πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η οποία έχει τραβήξει 4 χρόνια δραστηριότητα του Δήματος. Δεν είναι 4, είναι από την προηγούμενη διοίκηση, τη οποία το έργο πρέπει να το αναγνωρίσει και η τωρινή διοίκηση, με την έννοια ότι εκείνοι βρήκαν τη θέση, εκείνοι έκαναν τη διαδικασία την αρχική. Και στη συνέχεια προσπαθεί αυτή η διοίκηση, στην οποία είχα τη μοίρα να μετέχω και στις δύο διοίκησεις,
προσπαθεί να λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Όμως, επαναλαμβάνω, δεν είναι πολιτική η οποία είναι επιτρεπτή στο νησί μας. Η πολιτική που εφαρμόζεται από ένα μέρος αυτού του τραπεζιού, από μια συγκεκριμένη παράταξη η οποία αφουσιάζει σήμερα, βάζω εμπόδια για να μην γίνει τίποτα προκειμένου να πρημοδοτηθώ εγώ για τις επόμενες εκλογές. Αυτό νομίζω και το λέω όπως μιλάω πάντα τώρα και φαράτα και σε εσάς και όποτε μιλάω, νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό συμβαίνει. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει μια τόσο μεγάλη αντίδραση και μια τόσο μεγάλη δυνατότητα να επηρεαστεί η κεντρική πολιτική σκηνή για το θέμα επιβλήτης άνθρωπος, παρά μόνο αυτό. Ότι δηλαδή κάποιοι θέλουν να μην γίνει για να έρθουν να διοικήσουν πάνω σε ερήφια από το νησί. Πρώτα από το τραπέζι μας, πρώτα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιος Αθανασίου, ο κύριος Γόσος. Μία Μαμάη. Μία Βολίκα. Άλλος από κάποιο πρόβλημα εσείς και κουνάτε το χέρι. Παρακαλώ. Κυρία Βολίκα, κυρία Μαμάη και κουνάτε το χέρι. Παρακαλώ, το περιμένουμε. Δεν έχετε κάποιο πρόβλημα. Παρακαλώ. Βλέπω ότι κουνάτε το χέρι. Παρακαλώ. Κύριε Παζόπουλη, σας παρακαλώ. Μην απαντάτε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, άλλος από εδώ που θέλει να μιλήσει από τους συμβούλους, παρακαλώ πολύ. Εννοείται ότι και παρότι δεν έχετε ζητήσει τον λόγο, μπορεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οι σύμβουλοι ειδικά να μιλήσουν. Από τους παρευρισκόμενους, ποιοι θέλουν να μιλήσουν, ποιος Πολυκράτης, πάμε, ναι, παρακαλώ. Είναι εξωκοινοβουλευτικός, θα μιλήσω τον λόγο. Παρακαλώ, ο κύριος Πεατούλης. Πιστεύω ότι κατά τη διαδικασία θα προχωρήσει. Παρακαλώ, κύριε Δημάρχη. Κυρία Υπάρχη και σύμβουλοι, αγαπητοί φίλοι που είστε εδώ απόψε, θα ήθελα να σας πω καταρχάς ότι το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων όλοι το γνωρίζουμε. Το νησί μας έχει περάσει πολύ δύσκολες μέρες, ιδιαίτερα τα τελευταία 4-5 χρόνια. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή έκανε τις ενέργειές της. Και από την 1η του Σεπτέμβρη του 2014 η σημερινή Δημοτική Αρχή με συνέπεια και συνέχεια και με ευθύνη, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο πρέπει να βρει λύση ανεξαρτήτως του όποιου κόστους, προχωρήσαμε στις διαδικασίες. Είναι πάρα πολλά τα έγγραφα τα οποία έχουν κινηθεί από και προς τις υπηρεσίες του Δήμου. Τα έχω φτιάξει κάπου έτσι να τα έχω εδώ, ώστε αν με μετά χρειαστεί να απαντήσω σε ερωτήσεις. Αλλά δεν θα τα παριθμίσω γιατί είναι περισσότερα από 70 έγγραφα μέσα σε 2 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν κάνετε ένα πρόχειρο υπολογισμό, θα δείτε ότι τουλάχιστον 2,5 με 3 έγγραφα κάθε μήνα, το οποίο κάθε έγγραφο δεν είναι μόνο χαρτιού, είναι ολόκληρη μελέτη, είναι γνωμοδοτήσεις νομικών υπηρεσιών, τεχνικών υπηρεσιών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η υπηρεσία του Δήμου, τόσο οι υπηρεσίες του Δήμου όσο και όλοι οι αιρετοί και εγώ προσωπικά, συνέχεια το θέμα αυτό το είχαμε ως πρώτο θέμα πάντα για να δώσουμε τη λύση. Θέλω να δώσετε λίγο προσοχή, γιατί κατά τη διάρκεια που θα σας λέω τι ακριβώς έχει γίνει, κάποιες ημερομηνίες έρχονται μπροστά, κάποιες άλλες λίγο πίσω, θα τα εξηγώ εκείνη την ώρα, αλλά αν θέλετε, αν πραγματικά έτσι θέλετε να ακούσετε και να καταλάβετε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, θα ήταν καλό να δώσετε αρκετή προσοχή. Ο λόγος επίσης που έγινε η σημερινή συνάντηση, θεωρούμε ότι είναι καταληκτικός ο χρόνος πια, και από τη μια ο πρόεδρος το ήθελε, αλλά και από την άλλη οι συνθήκες το απαιτούν. Και γιατί το απαιτούν, διότι ο φάκελος έχει ολοκληρωθεί, έχει ολοκληρωθεί από τον Ιούλιο του 2017, έχει σταλεί και από τον Ιούλιο του 2017 περιμένουμε μέχρι τώρα, όπου έχουμε διαβεβαιώσεις ότι στο επόμενο διάστημα, προσεχές, το οποίο μπορεί να είναι, πιστεύω, όχι παραπάνω από μήνας, στο επόμενο λοιπόν διάστημα, ο φάκελος αυτός που αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους του ΧΙΔΗ θα περάσει από το ΠΕΣΠΑ, που είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. Είναι η επιτροπή υπεύθυνη για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. Θεωρώ λοιπόν ότι, και ελπίζω μάλλον, ότι δεν θα υπάρξουν άλλα προσκόμματα, διότι έχουμε στα 2 αυτά χρόνια έχουμε απαντήσει σε πάρα πολλά, θα σας τα πω ένα-ένα, και θα ξεκινήσω.
Θα ξεκινήσω λοιπόν με το. Να το πω έτσι, να, όχι να δικαιολογηθώ, αλλά να πω σε κάποιους να διαβεβαιώσω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή δεν καθυστέρησε ούτε, ένα λεπτό επί της ουσίας. Και τι θέλω να πω. Πολλοί είπαν ότι με το που αναλάβαμε τη Δημοτική Αρχή, το Σεπτέμβρη, ο φάκελος είχε πληρότητα και έπρεπε να ξεκινήσουμε χωρίς καμία άλλη διαδικασία τη διαδικασία χωροθέτησης του χιτή. Εμείς, όπως είχαμε υποσχεθεί, κάναμε τη διαβούλευση προκειμένου να εμπλουτιστεί αυτή η μελέτη με νέες θέσεις, έτσι ώστε να είναι πιο αντικειμενική η καινούργια θέση, και φτάσαμε τελικά στις 8 θέσεις συνολικά, οι οποίες μπήκαν και στη μελέτη για βαθμολόγηση. Θα πω λοιπόν ότι και ξεκινάω, μάλλον θα σας τα πω στην πορεία στο, κατά τη διάρκεια αυτό. 1η Σεπτεμβρίου λοιπόν του 2014, πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μας, εγκρίθηκε από την αδειοδοτούσα αρχή την 1η Σεπτέμβρη, μόλις αναλάβαμε, στη διεύθυνση περιβάλλοντος αποκεντρωμένης, η πληρότητα των περιβαλλοντικών όρων, όπως το είχε φτιάξει ύστερα από 2 χρόνια δύσκολα και η προηγούμενη διοίκηση, το είχε στείλει και είχε έρθει σε εμάς και μας είπαν ότι ο φάκελος έχει πληρότητα. Έχει πληρότητα, αλλά δεν μπορεί να πάει για αδειοδότηση, διότι έλειπε η ειδική παρατήρηση από το ΙΠΑΠΕΝ του ερωτήματος, το ΙΠΑΠΕΝ είναι Υπουργείο Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το ερώτημα αν υπάρχει ρέμα ή όχι. Στο κύτταρο, όταν λέμε κύτταρο, εννοούμε την περιοχή του Χιτή. Όπερ σημαίνει ότι αυτό, ο φάκελος, ναι μεν είναι έτοιμος καθ' όλα τα άλλα, αλλά για να προχωρήσει η διαδικασία, έπρεπε η επόμενη διοίκηση και η τεχνική υπηρεσία της να αποδείξει και ο μελετητής να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει εκεί ρέμα. Η οριστική λοιπόν απάντηση για την ύπαρξη ή μη του ρέματος δόθηκε τελικά από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης σε την ημερομηνία στις 8 Μαΐου του 2015. 8 Μαΐου του 2015 πήραμε το οριστικό OK ότι με το φάκελο που είχαμε και με το ότι δεν είναι ρέμα προχωράμε. Δόθηκε λοιπόν αυτό από την Αποκεντρωμένη και όχι από το ΙΠΑΠΕΝ, δηλαδή θα το λέω έτσι για πιο γρήγορα, από το Υπουργείο Ανάπτυξης Περιβάλλοντος. Αφού είχε λοιπόν προηγηθεί για μήνες πολλούς πριν, Σεπτέμβρη με Μάιο, διοικητική ελεογραφία τόσο από το ΙΠΑΠΕΝ, με έγγραφο του Δήμου στις 31 Μαρτίου του 2015, όσο και από τη Διεύθυνση Υδάτων, έγγραφο του Δήμου στις 23 Απριλίου του 2015. Επισημαίνεται ότι το ΙΠΑΠΕΝ στις 16 Έκτου, μετά δηλαδή από την αδειοδότηση, απάντησε στο Δήμο, ενώ μας το ζήτησε, ότι δεν είναι δική του αρμοδιότητος το ζήτημα της ύπαρξης ή μη του ρέματος, και στις 14 Εβδόμου μας είπε, ένα μήνα μετά, του 2015, ότι η αρμόδια υπηρεσία για να αποφανθεί για την ύπαρξη ή όχι του ρέματος είναι η Διεύθυνση Υδάτων. Ωστόσο, ο Δήμος μόλις έλαβε στις 8 Μαΐου του 2015 την απάντηση από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης ότι δεν υπάρχει ρέμα, υποβάλαμε αμέσως στις 12 Μαΐου, δηλαδή 4 μέρες μετά, προς την Αποκεντρωμένη, τα αντίτυπα του φακέλου της περιβαλλοντικής αδειοδότησης τακτοποιημένα σύμφωνα με αυτό που ζητούσαν την 1η Σεπτέμβρη του 2014. Έτσι λοιπόν, τους δώσαμε και το φάκελο που μας είχαν στείλει και τη βεβαίωση ότι δεν υπάρχει ρέμα. Στις 12, στις 8 πήραμε την απάντηση, στις 12 Μαΐου του 2015 στείλαμε τα χαρτιά. Το φάκελο έτοιμο. Τι κάναμε τώρα εμείς από την 1η Σεπτέμβρη μέχρι στις 12 Μαΐου που στείλαμε το φάκελο έτοιμο. Κάποιες παράλληλες ενέργειες που όλοι τις γνωρίζουν, οι περισσότεροι που ήταν εδώ, που είστε εδώ, τις γνωρίζετε. Και τις αναφέρω. Στο διάστημα λοιπόν που μεσολάβησε και απαιτήθηκε από 1η-9η του 2014, όπου η αποκεντρωμένη ζήτησε από το Δήμο την υποβολή αντιτύπων φακέλου της περιβαλλοντικής τσέχνης περιβαλλοντικών όρων με την ειδική παρατήρηση για την αποστολή στο ΙΠΑΠΕ ερωτήματος για την ύπαρξη ή μη ρέματος έως τις 8 Μαΐου, που δόθηκε οριστική απάντηση. Ο Δήμος έκανε παράλληλα με τις ενέργειες αυτές, έκανε κάποιες ενέργειες όπως είναι οι ακόλουθες. Στις 21 Νοεμβρίου του 2014, με την απόφαση 202 του 2014 απόφαση του Συμβουλίου μας, 21 Νοεμβρίου του 2014,
αποφασίστηκε η κατάθεση νέων προτάσεων, θέσεων, όπως είπα στην αρχή, χωροθέτηση του ΧΙΤΗ. Και έγινε διαβούλευση γι' αυτό. Στις 22 Δεκέμβρη ενημερώθηκε με έγγραφο του Δήμου Μελετητής για τις τρεις νέες προτάσεις και του δόθηκε εντολή να συμπληρώσει τους περιβαλλοντικούς όρους, την ΕΠΕ. Στις 26 Δευτέρου του 2015, με την 40 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, εγκρίθηκε η συμπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων με τις νέες θέσεις και η απαλυφή του υποκριτηρίου Γ5, θα θυμάστε οι περισσότεροι που είχε γίνει και σ' άλλος τότε, που αυτό το υποκριτήριο θέλαμε να το αφαιρέσουμε για να δώσουμε μία νέα, ας το πούμε, τροπή στη βαθμολόγηση κατά μια πολύ μικρή απόκληση και να τους πούμε ότι μας νοιάζει πιο πολύ να βρούμε τη θέση και δεν μας νοιάζει τόσο αν αυτή η θέση απέχει από το κέντρο βάρους του νησιού ή όχι. Γιατί αυτό το υποκριτήριο ελέγχει, ας το πούμε έτσι, κατά ένα, νομίζω αν θυμάμαι καλά, 1% ίσως και λιγότερο, ελέγχει την απόσταση του χώρου του ΧΙΤΗ από το κέντρο βάρους της παραγωγής απορριμμάτων. Ενώ στις 11 Τρίτου του 2015, με τη 42-215 απόφαση του Συμβουλίου, αποφασίστηκε η επαναφορά του υποκριτηρίου Γ5. Είχε γίνει τότε μεγάλη φασαρία και αποφασίσαμε να το ξαναγυρίσουμε για να μην υπάρξει όλη αυτή η αναγκατοσούρα. Αποτέλεσμα των ανωτέρων παράλληλων ενεργειών του Δήμου ήταν ο εμπλουτισμός λοιπόν της μελέτης με νέες θέσεις, όπως η Δημοτική μας Αρχή είχε υποσχεθεί ότι θα πράξει. Χωρίς όμως αυτές οι ενέργειες, και σημειώστε το, να γίνουν σε βάρος της προόδου της χωροθέτησης. Διότι αυτές οι ενέργειες κράτησαν μέχρι τον Απρίλιο και εμείς την απάντηση την πήραμε για το αν είναι ρέμα ή όχι το Μάιο, όπου προχωρήσαμε τη διαδικασία. Οι ενέργειες της αδειοδοτούσας αρχής, της Διεύθυνσης δηλαδή Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, μετά τις 12 Μαΐου είναι οι εξής. 29/6, 45 μέρες από την υποβολή του Δήμου, απέστειλε η αποκεντρωμένη το φάκελο της μελέτης προς 23 υπηρεσίες για νομοδότηση. Ακολουθήθηκε δηλαδή ένα μήνα περίπου μετά η κλασική διαδικασία της διαβούλευσης της χωροθέτησης του ΧΙΤΗ. Αφού λοιπόν εγκρίθηκε ο φάκελος, προχώρησε η διαβούλευση. Στις 27, ένα μήνα περίπου μετά, εστάλει διαμαρτυρία από το Δήμο μας προς την αποκεντρωμένη περί της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς στάθηκε και σε άλλες αναρμόδιες υπηρεσίες και ζητήθηκε νομοδότηση για τις 4 πρώτες θέσεις. Στις 20 Σεπτέμβρη του 2015, εστάλει έγγραφο της αποκεντρωμένης για όσες νομοδοτήσεις και επιστολές διαμαρτυρίας είχαν κατατεθεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Στις 12 Οκτώβρη, με την 226 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το Δημοτικό μας Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά, το θυμάστε όλοι, στις 12 Οκτώβρη, για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων στο πλαίσιο της διαβούλευσης και στο πλαίσιο που ήταν ο Δήμος μας μία από τις 23 υπηρεσίες που έστειλε η αποκεντρωμένη, όπως και η Περιφέρεια. Στις 9 Νοεμβρίου του 2015, εστάλει έγγραφο από το Δήμο προς την αποκεντρωμένη με τις απόψεις επί των επιστολών διαμαρτυρίας που είχαν κατατεθεί. Δηλαδή, μας είχαν σταλεί αιτήσεις διαμαρτυρίας, επιστολές διαμαρτυρίας και ο Δήμος απάντησε σε αυτές τις διαμαρτυρίες. Στις 17 Ιουλίου του 2015, 28 Σεπτεμβρίου του 2015 και 31 Μαΐου του 2016 εστάλησαν υπενθυμίσεις στις υπηρεσίες που είχε αποσταλεί η μελέτη και δεν είχαν γνωμοδοτήσει και των οποίων η γνωμοδότηση κατά την αδειοδοτούσα αρχή ήταν απαιτητή παρόλο την παρέλαση προθεσμίας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για να ξέρετε? Όταν στέλνει η αποκεντρωμένη ή κάποια υπηρεσία ένα έγγραφο σε κάποια άλλη υπηρεσία για να γνωμοδοτήσει, εφόσον η άλλη υπηρεσία μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν απαντάει, και αυτό το διάστημα είναι 30 ημέρες, τότε με βάση το τεκμέρεται θεωρείται θετική η απάντηση της υπηρεσίας που δεν απάντησε. Όμως, θα δείτε παρακάτω ότι η αποκεντρωμένη, καλός ή κακός, εγώ θα πω καλός, περίμενε μέχρι και 2 χρόνια υπηρεσίες να απαντήσουν και όχι τις 30 μέρες. Γι' αυτό και μας είχαν πει ότι περιμένουμε ακόμα, αν είχαν περάσει 6, 7, 8 μήνες, περιμένουν ακόμα τις γνωμοδοτήσεις από τις αντίστοιχες υπηρεσίες. 15 και 16 Ιουλίου,
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις προτινόμενες θέσεις του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων. Ήταν το θέμα τότε που είχε έρθει ο Γενικός Γραμματέας και έγινε τότε πάλι ένας μικρός άλλος. Το αντιπαρέρχομαι. Ως προς την νομοθέτηση λοιπόν, ειδικότερα επί της μελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού, αρχαιολογία δηλαδή, στις 6 Οκτώβρη, όπου και εκεί είχε σταλεί και εκεί στις 29 έκτου του 2015, είχε σταλεί και στην υπηρεσία πολιτισμού. Λοιπόν, στις 6 του Οκτώβρη λοιπόν του 2015, στάλθηκε από την εφορία αρχαιοτήτων Κυκλάδων θετική εισήγηση. Έκριση της μελέτης προς το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων για συνεδρίαση. Είπε δηλαδή η εφορία αρχαιοτήτων, στέλνω την εισήγησή μου, θετική, συμφωνώ δηλαδή, και να συνεδριάσει το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων προκειμένου να πάρει απόφαση. 29 Δευτέρου του 2016, μετά από 4 μήνες, ανεβλήθη αυτή η συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων, προκειμένου η εφορία αρχαιοτήτων να ξανακοιτάξει εκ νέου τη θέση, ενώ είχε αποφανθεί πριν θετικά. Στις 10 Μαΐου του 2016, δηλαδή μετά από 3 μήνες πάλι από την προηγούμενη κίνηση, εστάλει έγγραφο της εφορίας αρχαιοτήτων Κυκλάδων που ενημερώνει το Δήμο για την αναβολή της συνεδρίασης του Φεβρουαρίου του 2016 προκειμένου να διενεργηθεί πιο διεξοδική έρευνα. 19 Πέμπτου του 2016, έχουμε φύγει ένα χρόνο τώρα, γιατί περιμένουμε. Έγγραφο του Δήμου Άδων, με το οποίο ζητήθηκε το πρακτικό του Φεβρουαρίου του 2016, το πρακτικό δηλαδή του Τοπικού Συμβουλίου, για να δούμε για ποιο λόγο ανεβλήθη. 25 Μαΐου του 2016, εστάλει στο Δήμο έγγραφο της εφορίας αρχαιοτήτων, που ζητάει, το Μάιο, 25 Μαΐου λοιπόν, εκτός από το ότι είχαν δει και είχαν πράξει τα δέοντα, μας ζήτησαν να κάνουμε τομές στην περιοχή του Χιτή. Σε μια περιοχή δηλαδή 90 στρεμμάτων. Να πάει δηλαδή συνεργείο, παρουσία αρχαιολόγων, το οποίο συνεργείο θα σκάψει την περιοχή ανά κάποια τετραγωνικά μέτρα ή ξέρω εγώ τι ακριβώς πώς πρέπει να γίνει. Είχαν γίνει συνολικά περίπου 80 τομές, οι οποίες είναι ένα επί ένα και βάθος μέχρι όπου πάει, προκειμένου να βρουν αυτό που πρέπει να βρουν. Και στις 15 λοιπόν Ιουλίου του 2016, 15 Ιουλίου, εμείς μέσα σε ένα μήνα, 1,5, πραγματοποιήσαμε τις τομές, φέραμε τους αρχαιολόγους εδώ, κάτι που θα έπαιρνε παραπάνω από ένα χρόνο για να γίνει αυτό και να ολοκληρωθεί, το κάναμε μέσα σε 1,5 μήνα, και στάθηκε μετά στις 15 Ιουλίου του 2016, εκ νέου, από την εφορία αρχαιοτήτων, θετική εισήγηση, διότι δεν είχε βρεθεί τίποτα απολύτως. Θετική λοιπόν εισήγηση και έγκριση της μελέτης. Και στάλει πάλι αυτό προς το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων για να συνεδριάσει μετά τις δοκιμαστικές τομές. Στις 21 Εβδόμου, που ήταν να γίνει η συνεδρίαση, αναβλήθηκε η συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων. Ένα μήνα μετά, 19 Οκτώβρου, εστάλει έγγραφο της εφορίας αρχαιοτήτων που ενημερώνει το Δήμο για την αναβολή. Ένα μήνα μετά. 25 Πρώτου, 17, δηλαδή 6 μήνες μετά τη θετική εισήγηση, συνεδρίαση του Τοπικού Συμβούλιου Μνημείων, χωρίς να γνωρίζουμε τι αποφασίστηκε. Στις 4 Απριλίου του 2017, δηλαδή περίπου 2,5 μήνες μετά την παραπάνω συνεδρίαση, εστάλει έγγραφο της εφορίας αρχαιοτήτων που ενημερώνει το Δήμο για την συνεδρίαση της 25 Πρώτου και ζητάει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων. Δηλαδή έχουν περάσει 6 μήνες και μας ξαναζητάνε πάλι συμπληρωματικά στοιχεία, αφού έχουν γίνει και ανασκαφές, αφού έχουν γίνει και ένα σοβαρά πράγματα. Αυτά τα συμπληρωματικά στοιχεία αφορούσαν τη μελέτη, θα σας το πω εδώ πέρα πώς είναι στην τεχνική υπηρεσία, μικροτομές υφιστάμενης κατάστασης και της πρότασης. Δηλαδή ένα εμπλουτισμό της μελέτης με τα νέα δεδομένα που υποτίθεται ότι υπήρχαν. Στις 15 Μαΐου του 2017 απεστάλησαν από το Δήμο Άνδρου τα ζητηθέντα στοιχεία, τέφρος δημοκράτησης και με σχέδια. Στις 20 Ιουλίου του 2017 εκδόθηκε απόφαση. 20 λοιπόν Ιουλίου του 2017, όταν έχουν σταλεί 29 έκτου του 2015, 2 χρόνια και ένα μήνα μετά, εκδόθηκε λοιπόν απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Αρχαιολογίας για έγκριση της μελέτης. Δηλαδή το Υπουργείο Πολιτισμού
γνωμοδότησε οριστικά πλέον επί της μελέτης 25 μήνες μετά από τις 29 έκτου έτοιμα της αποκεντρωμένης αρχής για γνωμοδότηση. Ενέργειες του Δήμου για ολοκλήρωση της διαδικασίας μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή των γνωμοδοτήσεων. Όπως μου προαναφέρθηκε, παράλληλα με τη διαδικασία γνωμοδότησης, συγγνώμη που σας κουράζω, είναι όμως κάτι πολύ σημαντικό για να γνωρίζετε τι έχει γίνει και τι μέλη γενέστε από εδώ και στο εξής. Όπως λοιπόν προαναφέρθηκε, παράλληλα με τη διαδικασία γνωμοδότησης του Υπουργείου Πολιτισμού, ο Δήμος ζητούσε από την αποκεντρωμένη μετά την παρέλευση των προθεσμιών για τις γνωμοδοτήσεις να προχωρήσει τη χωροθέτηση και να εμπιστευτούν οι διαδικασίες όπως όριζε ο νόμος. Έτσι λοιπόν, 14 του 16, γυρίζω πάλι πίσω, έγινε η συνεδρίαση του ΠΕΣΠΑ. 14 του 16, εφόσον εμείς είχαμε, αν θυμάστε, είχαμε καταθέσει το φάκελο το πλήρη στις 12 Μαΐου του 2015 και είχε προχωρήσει τον Ιούλιο του 2015, είχε προχωρήσει στη διαβούλευση προς όλες τις υπηρεσίες. Το ΠΕΣΠΑ λοιπόν, που είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αντιοδότησης και το υπεύθυνο για να μας εγκρίνει περιβαλλοντικούς όρους, συνεδρίασε 14 του 2016 για να γνωμοδοτήσει για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Μέχρι τότε όμως θα σας πω ότι αυτές οι υπηρεσίες έλεγαν και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή και σε εμάς, θέλουμε νέα στοιχεία, θέλουμε νέα στοιχεία και όποια νέα στοιχεία ήθελαν, τα έπαιρναν. Με ένα μήνα καθυστέρηση, με 20 μέρες δουλειάς, με 2 μήνες, πάντως τα έπαιρναν τα στοιχεία αυτά. Έτσι λοιπόν κρίθηκε ότι ολοκληρώθηκε ο φάκελος ξανά και 14 του 16 γίνεται συνεδρίαση του ΠΕΣΠΑ. 8 Δευτέρου του 16, ένα μήνα μετά, περίπου, διαβάστηκε στο Δήμο μας από την αποκεντρωμένη το πρακτικό της συνεδρίασης αυτής. Στις 16 λοιπόν Φεβρουαρίου εστάλει στο Δήμο έγγραφο από την αδειοδοτούσα αρχή με το οποίο ζητούσε την προσκόμιση επιπλέον στοιχείων. Μετά τη συνεδρίαση του ΠΕΣΠΑ, το οποίο ο ΠΕΣΠΑ υποτίθεται συνεδριάζει όταν όλα είναι έτοιμα και αποφαίνεται να πάμε ή να μην πάμε εκεί. Εμείς δεν είπαμε να πάμε στον ΙΚΕΝΤΕ. Εμείς είπαμε να πάμε ή να μην πάμε. Μας επιτρέπεται ή δεν μας επιτρέπεται. Και κάθε φορά μας έλεγαν θέλουμε νέα στοιχεία, θέλουμε νέα στοιχεία, νέα στοιχεία. Τα οποία τα φέρναμε. Ζητούσε λοιπόν την προσκόμιση επιπλέον στοιχείων όπως υδρογεωλογική έκθεση. Κρατήστε το. Υδρογεωλογική έκθεση. Βεβαίωση ποιότητας νερού των τριών γεωτρήσεων. Εναρμόνιση με τα αναφερόμενα στο νέο ΕΣΔΑ. Διότι το Δεκέμβριο του 2015 το κράτος έφτιαξε ένα νέο, έκανε ένα νέο εθνικό σχεδιασμό πάνω στους χιτί και στους χιτά, στους χιτί μάλλον. Αυτός ο νέος εθνικός σχεδιασμός είχε κάποιες μικρές τροποποιήσεις σε σχέση με τον προηγούμενο. Έτσι λοιπόν μας είπαν ότι αυτή η μελέτη που είχαμε από πριν, από το 12 αν θυμάμαι καλά την εκδήλωση, άσχετα αν εμπλουτίστηκε, έπρεπε να εναρμονιστεί με τα νέα δεδομένα. Μιλάμε για δουλειά. Εναρμόνιση λοιπόν με τα αναφερόμενα στο νέο ΕΣΔΑ. Εθνικό σχεδιασμό διαχείριση απορριμμάτων. Και το τέταρτο, μας ζητούσαν εκκρεμείς γνωμοδοτήσεις από υπηρεσίες. Αφού είχε παρέλθει το χρονικό διάστημα των 30 ημερών, εκεί μας τα ζητούσαν. Και ήταν η αρχαιολογία, όπως είπαμε προηγουμένως, ήταν η υδρογεωλογική μελέτη, έκθεση που λέγανε στην αρχή, η δασική και θα δούμε και παρακάτω ποια άλλα. Το ΠΕΣΠΑ λοιπόν 16 Δευτέρου του 2016 ζήτησε λοιπόν τη συμπλήρωση της μελέτης, αλλά και την γνωμοδότηση των υπηρεσιών που δεν είχαν μέχρι τότε γνωμοδοτήσει, μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Πολιτισμού, που τελικά γνωμοδότησε στις 20 Ιουλίου του 2017. Μετά λοιπόν την ανατέλα απόφαση του ΠΕΣΠΑ, ο Δήμος χωρίς καμία καθυστέρηση έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που του ζητήθηκαν, δηλαδή στις 29 Δευτέρου εστάλει έγγραφο του Δήμου προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας για την ποιότητα νερού για τις τρεις γεωτρήσεις. Η απάντηση σε αυτό το έγγραφο έγινε 11 Εβδόμου του 2016 από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 5 μήνες μετά. 22 Απριλίου εκδόθηκε η βεβαίωση τελεσιδικίας από τη Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων. 9 Ιουνίου του 2016, κατόπιν αναμονής έγκρισης του προϋπολογισμού και της πρώτης αναμόρφωσης, διότι τότε εγκρίθηκε η πρώτη αναμόρφωση, 9 έκτου του 2016, προκειμένου να βάλουμε αυτό που μας ζήτησαν, γιατί δεν το είχαμε προϋπολογίσει το Δεκέμβριο, μας ζητήθηκε Ιανουάριο, δεν είχε μπει στον προϋπολογισμό αυτό το κουτάκι που λέει χρήματα για την υδρογεωλογική έκθεση. Άρα λοιπόν ήρθε προϋπολογισμός, εγκρίθηκε προϋπολογισμός, κάναμε αναμόρφωση. Στην αναμόρφωση βάλαμε αυτόν τον κωδικό μέσα για να μπορούμε να εντάξουμε το έργο σε έναν μελετητή. Έτσι λοιπόν λύθηκε αυτή η απόφαση. Λύθηκε λοιπόν η απόφαση με απόφαση δημάρχου και με κατηγορούν γι' αυτό βέβαια περί απευθείας ανάθεσης υδρογεωλογικής μελέτης, υδρογεωλογικής έκθεσης
με την απόφαση 201 του 2016. Μια έκθεση η οποία στήγησε περίπου, αν θυμάμαι καλά, 7.000 χωρίς το ΦΠΑ. 14 Σεπτέμβρη του 2016, περίπου ένα μήνα μετά, εκδόθηκε απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης και μας ακυρώνει την απόφαση αυτή που πήραμε, όχι λόγω απευθείας ανάθεσης, αλλά λόγω ανάθεσης αυτής ως έκθεση. Ενώ επρόκειτο λέει για μελέτη. Εμείς έχουμε από το ΠΕΣΠΑ έγγραφο που ήθελε έκθεση. Έγινε κάποια ένσταση από ομάδα κατοίκων και καλά κάνανε. Δεν το εξετάζω αυτό. Και μας ζήτησαν μετά, όχι λέει, δεν θέλουμε έκθεση, θέλουμε μελέτη τώρα. 14 λοιπόν Ιουλίου έγινε αυτό. 8 Αυγούστου, εκεί αρχίζει ο τραγέλαφος. 8 Αυγούστου του 2016 λοιπόν, 20 μέρες μετά, με το νέο νόμο 44-12 του 2016, γίνεται ριζική αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε μέχρι τότε και πλέον οι μελέτες. Παλιά οι μελέτες μπορούσε να δώσει μια δημοτική αρχή μια μελέτη για διευκόλυνση όλων των καταστάσεων με απευθείας ανάθεση μέχρι ένα ορισμένο ποσό. Έτσι λοιπόν, οι μελέτες πλέον στα όρια της απευθείας ανάθεσης ανατίθενται όχι με απευθείας ανάθεση αλλά κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης. Όμως, ποια ηλεκτρονική κλήρωση, αφού υπήρχε και ενό νόμου και δεν είχε καθοριστεί ακόμα το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων. Δηλαδή λέγανε θα κάνετε ηλεκτρονική κλήρωση. Αλλά δεν υπήρχε ένα κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων που θα μπουν εκεί οι επαγγελματίες προκειμένου να κληρωθούν για να κάνουν τη μελέτη. Δεν υπήρχε τίποτα. Νομικό κενό λοιπόν. Έτσι λοιπόν 11 Οκτώβρου, τρεις μέρες μετά, διότι όταν μας είπαν θέλουμε μελέτη, έπρεπε να ξανακάνουμε νέα αναμόρφωση προϋπολογισμού για να εντάξουμε στον προϋπολογισμό μας όχι χρήματα για έκθεση, αλλά χρήματα που να λέει για μελέτη. Είναι αυστηρές αυτές οι διαδικασίες. Είναι γραφειοκρατικές, είναι τυπικές, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πρέπει να πας έτσι. Έτσι λοιπόν, 11-8, τρεις μέρες μετά τον νόμο, που βγήκε ο νόμος, εγκρίνεται η δεύτερη αναμόρφωση που είχαμε προϋπολογίσει το ποσό αυτό για τη μελέτη που μας είχαν δει. Και στις 10 Δεκάτου λοιπόν, αφού περιμέναμε πώς θα γίνει, αν θα μπουν ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί, αν θα γίνουν ηλεκτρονικά μητρώα και όλα αυτά, στις 10 Δεκάτου λοιπόν αποφασίζουμε, η Οικονομική Επιτροπή τότε, με την απόφαση 143 του 2016, και κάνουμε απευθείας ανάθεση εκπώνησης υδρογεωλογικής μελέτης όσο οφείλαμε, θα περιμέναμε ακόμα μέχρι τώρα, λόγω του κατεπήγοντος. Ήταν ένα κατεπήγον θέμα. 9 Δεκάτου του 2016. Προσκομίστηκαν από το Δήμο άνθρωποι επιπλέον στοιχεία στην αδοδούσα αρχή σύμφωνα με τα από 16 Δευτέρα αυτά που ήθελαν, δηλαδή τότε που είχαμε περάσει ΠΕΣΠΑ, τα νέα στοιχεία λοιπόν προς το ΠΕΣΠΑ. 14 Δεκεμβρίου του 2016, με απόφαση πάλι του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης, ακυρώθηκε η απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Δηλαδή μας ακύρωσαν την ανάθεση της μελέτης λόγω του κατεπήγοντος. 16 Ιανουαρίου, αφού λοιπόν αποφασίσαμε, αφού σκεφτήκαμε τι έπρεπε να κάνουμε, κάναμε προσφυγή σαν Δήμος πλέον, που είχαμε το δικαίωμα, κατά της ανωτέρω απόφασης ακύρωσης της απευθείας ανάθεσης της μελέτης και στις 6 Απριλίου, Ιανουάριο κάναμε την προσφυγή, εκδικάστηκε το θέμα, αν θυμάμαι καλά, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο κοινοποιήθηκε στο Δήμο Άνδρου η 12 απόφαση του 2017, που είναι η απόφαση της Ιτικής Επιτροπής του άρθρου 152 του νόμου 34-63 του 6, με την οποία γίνεται η προσφυγή του Δήμου δεκτή. Που σημαίνει ότι κερδίσαμε την υπόθεση και συνεχίσαμε τότε με την υδρογεωλογική μελέτη. Μετά από όλα αυτά, λοιπόν, 12 Απριλίου του 2017, εστάλει έγγραφο του Δήμου Άνδρου προς την αδειοδοτούσα αρχή, 12 Απριλίου, και είπαμε ότι εφόσον έχουμε τη μελέτη υδρογεωλογική, έχουμε τη δασική, έχουμε την αναμόνηση στο νέο ΕΣΔΑ, έχουμε και ό,τι άλλο είχαμε μέχρι τότε. Εστάλλει λοιπόν προς την αποκεντρωμένη για την άμεση ολοκλήρωση διαδικασία, δηλαδή να ξεκινήσει η διαδικασία να ξαναπεράσουμε την επιτροπή. 28 Απριλίου, 15 μέρες μετά, εστάλλει έγγραφο της αποκεντρωμένης ότι δεν προωθεί τη διαδικασία επειδή εκκρεμεί η γνωμοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα είπαμε προηγουμένως αυτά, θα τα ξαναλέω τώρα. 28 Απριλίου, το οποίο Υπουργείο Πολιτισμού στις 20 Εβδόμου, δύο χρόνια μετά από την ανάθεση που είχαν τη διαβούλευση για να αποφασίσουν, αποφάσισε θετικά και είπε ότι εγκρίνω τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Και φτάνουμε στο τώρα, όπου 25 Εβδόμου του 2017, 25 Ιουλίου του 2017, εστάλει όλος ο φάκελος προς την αποκεντρωμένη και από τις 25 Ιουλίου περιμένουμε από την εισηγήτρια, από τους εισηγητές της αποκεντρωμένης,
να πάνε το έργο στην Επιτροπή. Να πάνε τη μελέτη στην Επιτροπή για να αποφανθούν. Θα σημειωθεί ότι στο διάστημα αυτό έχουμε στείλει πολλά έγγραφα, έχουμε κάνει πολλά τηλέφωνα, υπάρχει προσωπική παρουσία, τι γίνεται, πότε θα περάσουμε πέσπα, πότε, διότι εκκρεμούν άλλα πράγματα σοβαρά για το νησί, με τα απορρίμματα. Ενδεικτικά θα σας πω ότι στις 3 Αυγούστου, όταν στείλαμε ένα έγγραφο, μας είπαν ότι η χειρίστρια, η οποία έχει το φάκελο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα τώρα γιατί χειρίζεται ένα άλλο έργο. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Θεωρώ ότι έχουμε φτάσει σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση για τη διαχείριση των απορριμμάτων μας. Κάθε λάθος απόφαση, οποιαδήποτε λάθος απόφαση μπορεί να αποβεί μοιραία για το νησί μας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι το νησί όσο γίνεται πιο καθαρό. Όταν όμως δεν έχεις έναν τρόπο διαχείρισης απορριμμάτων, ό,τι και να κάνεις είναι ημίμετρα. Γι' αυτό και καταλαβαίνω πάρα πολλούς από εσάς, τις αντιδράσεις σας, όταν γεμίζουν οι κάδοι το καλοκαίρι, όταν δεν περνάει το απορριμματοφόρο για να τα πάρει, όταν τα ογκώδη είναι μέσα στους δρόμους που εκεί φταίμε και εμείς όλοι που τα πετάμε όπου δούμε, αλλά δεν πειράζει, το καταλαβαίνω, οι αντιδράσεις είναι αντιδράσεις. Δεν θέλετε να βλέπετε, όπως κανένα θέλει να βλέπει, σκουπίδια στους δρόμους. Ευελπιστούμε λοιπόν, σε επόμενες μέρες, δεν πιστεύω παραπάνω από μήνα, να περάσουμε αυτή την επιτροπή, να ολοκληρωθεί το θέμα και ο Δήμος να μπορέσει να βρει έναν δρόμο στη διαχείριση των απορριμμάτων γιατί το δικαιούμαστε. Οι Τίνος εγκρίθηκαν ύστερα και εκείνοι από δυσκολίες, εγκρίθηκαν πριν από 5 μήνες περιβαλλοντική όρη, η Σύρος έχει ταχυτά της, τα άλλα νησιά τα πιο πολλά έχουν, πιστεύω το δικαιούμαστε κι εμείς. Έναν τρόπο υγιή, έναν τρόπο σωστό για τη δημόσια υγεία της διαχείρισης των απορριμμάτων. Τις συνέπειες όλες καταλαβαίνετε τις συνέπειες. Και εδώ δεν είμαστε ο Διαμαντής. Οι συνέπειες, αν δεν περάσει η ΠΕΣΠΑ ή αν μας βάλουν νέα προσκόμματα, θεωρώ ότι οι συνέπειες θα είναι τραγικές για το νησί μας και θα πάμε πάλι πολλά χρόνια πίσω. Γιατί αν αρχίσουν πάλι, αν βρουν κάποια νέα προσκόμματα που μπορεί και να βρεθούν, μπορεί και όχι, οι συνέπειες θα είναι τραγικές για το νησί. Γι' αυτό θα έλεγα ότι όλοι πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Θα είναι ένα τέλειο έργο, θα είναι ένα έργο το οποίο έχει προδιαγραφές άριστες. Θα σας πω ότι ο βιολογικός της χώρας είναι χτισμένος στο λιμάνι της χώρας στα 200 μέτρα σε θεία γραμμή από το κέντρο της πόλης και δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ μιλάμε για ένα έργο το οποίο είναι χιλιόμετρα από οικισμούς και θεωρώ ότι θα υπάρξει απολύτως κανένα πρόβλημα. Έχουν λυθεί όλες οι απορίες, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εργασίες και εργασίες, τα πάντα, και θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι προκειμένου να προχωρήσουμε στην αδειοδότηση του έργου και να προχωρήσουμε στην υποπράτηση. Επειδή όμως προηγουμένως σας είπα ότι αυτό το οποίο φοβάμαι είναι τα νέα προσκόμματα και επειδή μέχρι σήμερα η εμπειρία μου αυτό λέει, δηλαδή όταν το ΠΕΣΠΑ 14 Γενάρη του 2016 και ακόμα δεν έχει βγει απόφαση, πάμε 2 χρόνια, η υπόθεση είναι πιθανότερο είναι το Φεβρουάριο, θα συνεδριάσει το ΠΕΣΠΑ, δεν το κάνουμε για αυτή τη συνέντευξη εδώ. Για να ενημερώσουμε μέσα στο Φεβρουάριο ότι κατά 9% το ΠΕΣΠΑ θα συνεδριάσει. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πίεση η οποία ασκείται και τώρα. Δηλαδή έχω στα χέρια μου ένα έγγραφο από την Ελλάσσον Αντιπολίτευση, από την Επικεφαλή Ελλάσσον Αντιπολίτευση, το οποίο έχει φέρει ημερομηνία 29/1/2018. Δηλαδή χθεσινή ημερομηνία. Το οποίο πηγαίνει προ την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, στο γραφείο του Συντονιστή, στο Περιφερειακό Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Συνεδρίων του ΠΕΣΠΑ, στην Γενική Διεύθυνση Πολιτική, στη Διεύθυνση Υδάτων του Νοτιού Αιγαίου, στη Διεύθυνση Ανατολικού Συνολικού Συνδυασμού και κοινοποίητε στον Υπουργό Εσωτερικών, στον Αναπληρωματικό Υπουργό Περιβάλλοντο, στον κ. Σκουλέτ, στον κ. Φαμέλο, στον Γενικό Γραμματέα, στον κ. Καπετάνιο, στην ΜΚΜΕ. 5 κοινοποίησει, εν πάση περιπτώσει, το οποίο προσπαθεί να εκθέσει ουσιαστικά έναν υπάλληλο ο οποίο τόλμησε να πει ότι η υδρολογική μελέτη είναι 6. Δηλαδή είναι 10 σελίδε. Γιατί ο υπάλληλο αυτό, ο συγκεκριμένο υπάλληλο τη περιφέρεια τη αποκεντρωμένη διοίκηση, τόλμησε να πει ότι η υδρολογική μελέτη είναι 6. Άρα λοιπόν, από το οποίο το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Είναι ο αρμόδιο. Ο αρμόδιο, είναι ο αρμόδιο. Έχει πει και το Υπουργείο ότι αυτό είναι ο αρμόδιο. Το υπέρθυνο, σωστά. Δεν θέλω να πω κάτι. Αυτό είναι ο αρμόδιο. Θα σα πούμε εμεί για τον υπάλληλο σε λίγο πριν. Να ακούσουμε. Περιμένετε, το έγραφο. Το έγραφο. Το έγραφο αυτό σα είπα τώρα. Το έγραφο αυτό το έχουμε κατηδία συνάντηση. Σα είπα ότι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Σα είπα ότι. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
Παρακαλώ, το έγγραφο. Κάντε λίγο σημείο να πω. Θα τα ακούσω. Το έγγραφο αυτό λοιπόν το έκανε ο κύριος Καπάκης. Ναι, εγώ θα είμαι ο κ. Καπάκης, προσπαθώ τα Υπουργεία, προσπαθώντας να αποδομήσει του υπεύθυνου το έγγραφο, ο οποίος συμφωνεί ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την υδρολογική μελέτη. Ένας ο υπεύθυνος, ο οποίος είναι μικρομοντότης υπέρ του Δήμου Άδρου, ο υπερκεφαλής Εράσκος Μειοψηφίας, έστειλε ένα έγγραφο παντού, προσπαθώ να αποδομήσει το έγγραφο αυτό. Άρα λοιπόν θα έχουμε νέα προσκόμματα και αυτό το οποίο θα ήθελα να προκύψει από αυτή τη συνάντηση είναι ότι και νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουμε και με τον κύριο Επαρχό, είναι ότι αυτό το οποίο εμείς δεχόμαστε είναι να ελεγχθούν πλέον τα έγγραφά μας όπως είναι, ό,τι μας έχουν ζητήσει σε μια διαδικασία 8 χρόνων, και δεν δεχόμαστε να μας ζητήσουν κάτι συμπληρωματικό από εκτός από τα συμπληρωματικά που μέχρι σήμερα μας ζήτησαν. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι. Το συνεχώς επιπρόσθετα τα στοιχεία. Τα πηγαίνουμε. Α, ναι, δίκιο έχετε, αλλά φέρτε μου και ένα δύο. Α, δίκιο έχετε. Αλλά την αρχαιολογία, αλλά φέρτε μου και για την ιδιώτηση. Α, δίκιο έχετε, αλλά φέρτε μου και εδώ. Α, δίκιο έχετε, φέρτε μου. Αυτή η ιστορία λοιπόν, με αυτή εδώ τη διαδικασία, έτσι όπως εγώ την καταλαβαίνω, δηλαδή ότι στέλνω ένα χαρτιά σε όλα τα υπουργεία, στα οποία τυχαίνει να είμαι γενικός γραμματέας, εντελώς τυχαίο, για μια κυβερνητική παρέμβαση την οποία την έχουμε ζήσει. Προσπαθώντας, υποθέτω, να κάνετε καλό στον τόπο σας. Οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ πιστεύω την εντύπωση ότι αυτή η προσπάθεια απλά δίνει περισσότερο χρόνο στο να μην γίνει πέρα. Δηλαδή, είναι καθυστέρηση, ακριβώς, δεν είναι λύση. Για τα νερά δεν μας είπατε, για τα νερά δεν μας είπατε. Θα μιλήσουμε, να πάρω λίγο τον λόγο να τα βάλουμε τα πάντα στην σειρά. Γιατί από το 2014, παρακαλώ, δεν τον έχει τον λόγο, είχαμε επισημάνει τα προβλήματα της θέσης επιλογής. Όχι έτσι, 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 όχι παρακαλώ, θα πάρω το νόμο της σειράς. Ένας, παρακαλώ, ένας υπονομεύει, ο άλλος το πιπέρι. Δεν είπα τη λέξη υπονομεύει, είπα τη λέξη. Είπατε ότι υπογείως κάποιοι υποσκάπτουν και υποθάλπτουν. Υπάρχει χίλιες υπογραφές από τους κατοίκους της περιοχής οι οποίοι και υπέγραφαν για κατανότητα του δρόμου. Λέω με το οποίο είπα είναι 6,5 μέτρα πλάτη το δρόμο και 4. Το αναγνωρίζω. Σε αυτό το κομμάτι το 14. Τώρα έχουμε θέμα. Μα δεν έχει δρόμο, σας παρακαλώ δηλαδή. Σας παρακαλώ. Με το λόγο δεν έχουμε. Γιατί να κάνετε τις δρόμες ανάγκες υπάρχουν οι ανάγκες και οι δρόμοι. Γιατί να τις αρπαστείτε και να μην καθίσετε και να μην καθίσετε. Παράνομη, Αντρέα. Την εγώ σε βαθιά την καθίσετε. Παράνομη. Απόλυτα συνομή. Απόλυτα συνομή. Έχετε, δεν θα πάρω το λόγο καθώς, παρακαλώ. Έχετε ζητήσει τον λόγο. Σας παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Έχετε τον λόγο, θα τον πάρετε την ώρα που πρέπει. Σας παρακαλώ. Αν μιλάτε έτσι, δεν θα δώσω τον λόγο. Ξεκάθαρα, εγώ διευθύνω. Εγώ διευθύνω. Παρακαλώ, θα πάρετε τον λόγο στην ώρα σας. Λοιπόν, αυτό το οποίο είπα και ολοκληρώνω είναι ότι εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο, υποθέτω εκφράζουμε την πλειοψηφία και αν θέλετε βάλουμε συνεργοκορία, δεν θα δεχτούμε άλλες καθυστερήσεις. Θέλουμε οι αρμόδιες υπηρεσίες να αποφασίσουν, έχουν αποφασίσει και δεν θα δεχτούμε άλλα συμπληρωματικά στοιχεία. Φέρτε μας κάτι ακόμα. Δεν θα το δεχτούμε. Αυτό θεωρείται και θα προχωρήσουμε. Αυτό θεωρείται παρέμβαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι παρέμβαση. Αυτό το κάνω και το λέω. Το κάνω και το λέω. Το Προεδρείο αυτή τη θέση έχει. Ότι δεν θα δεχτούμε άλλες και εγώ που υπάρχουν όμως διαδικασίες δεν θα δεχτούμε άλλες που πρέπει να ακολουθήσουμε, παιδιά. Ναι, όχι έτσι. Και αν είχε να διαγράψει αυτή τη θέση, εγώ σου θα κάνω τώρα, θα με χορδετήσει. Και εγώ σου δεν θα κάνω τώρα. Θα με χορδετήσει τώρα. Θα προφανθούν οι υπηρεσίες, Αντρέα μου, και θα πράξουν. Μα έχουν αποφανθεί ήδη. Ακριβώς, έχουν αποφανθεί. Έχουν αποφανθεί. Ο δρόμος αυτό θα έρθει ο χιλιόμετρα του Άμα Άγιου Πέτρου, 4 μέτρα πλατό, να μην βρεθεί λύση. Και τον αναφέρει ο μελετητής εξήγησης. Και του δίνουμε 420.000. Εσύ τι να κάνουμε τώρα, θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Θα μιλήσουμε και εσύ. Όταν σας δώσει η κυρία Πολίτου και η κυρία Μαμάη, να μιλήσετε και εσείς, κυρία Πολίτου, να τοποθετηθείτε. Κύριε Βόσο, σας παρακαλώ. Και παραπληροφορείτε τον κόσμο ότι δεν θέλετε την πλούσκα και θέλετε το αστυνομικά. Διακόπτουμε για να μάθω τον κύριο Πολίτη. Διακόπτουμε για να μάθω τον κύριο Πολίτη.
Θα ηρεμήσει τι θα διακόψω, κύριε Βόσο. Θα ηρεμήσει τι θα διακόψω. Θα πάρει τον λόγο στο σύνολο. Υπάρχει μια διαδικασία. Λοιπόν, κύριε Αθανασίου. Λοιπόν, να πω στο σώμα και στους αυτούς που ακούνε για να μην λένε σε γραμμάρες ότι η διαδικασία είναι μιλάει πρώτο βήμα. Στη συνέχεια μιλάει ο επικεφαλής της πλειοψηφίας, όχι της Ελλάσσος, της Μύσνος, ευχαριστώ κύριε Θεοδωράκη, στη συνέχεια της Ελλάσσος που απουσιάζει και στη συνέχεια είναι εξάρτητη. Άρα μετά τον κύριο Θρασίου θα πάρω τον λόγο, οι τέσσερις ανεξάρτητοι προβλητές στον λόγο. Αλλά θα κάνω και εγώ ακριβώς το ίδιο, κύριε Βόσου. Λέω που θα μιλάω, και εγώ. Και βάζει το ίδιο δυνατά με εσάς. Γιατί αυτό είναι ο πολιτισμό. Έχετε δίκιο. Κύριε Αθανασίου, τον λόγο. Θέλω να ρωτήσω εξή στον κύριο Δήμαρχο. Είχε την ίδια άποψη για την προθέτηση και προχωρήσει στην ελεύθερη αυτή τη γίνει πριν το 2014 ο ίδιο, πριν το 2014 που γίνει δήμαρχο και μετά. Δεύτερο. Γιατί δεν συνελέσχει δημοτικό συμβούλιο πριν ένα χρόνο περίπου, πόσο ήταν που έρθει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Καπετάνιος, ένα ίσως είχε ανοιχθεί πολλά προβλήματα εδώ. Και το τρίτο, ποιος είναι ο σχεδιασμός αντιμετώπισης για τα σκουπίδια από εδώ και πέρα, μέχρι να βρεθεί ο χώρος, όποιος χώρος είναι αυτό, για να περάσουμε και το φετινό καλοκαίρι και το επόμενο και το προσεπόμενο. Όλοι γνωρίζετε πολύ καλά ότι πριν την πενταετία δεν θα έχουμε χώρο. Την προηγούμενη θητεία είχαμε διαφωνήσει με το θέμα ότι πιστεύαμε ότι η μελέτη αυτή δεν είναι εμπλουτισμένη σε θέσεις. Είχαμε θίξει το έγγραφο που υπήρχε και το ξέρει πολύ καλά εδώ ένας παρεμβρισκόμενος που το είχα πάρει. Είχε θέση αποκεντρωμένη θέμα ότι οι θέσεις είναι λίγες και πρέπει αυτή η μελέτη να εμπλουτιστεί. Αυτό είπαμε και το κάναμε. Το πράξαμε. Δεύτερο. Πες το πάλι το άλλο. Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, από τις θέσεις, συγγνώμη. Όχι, όχι. Κύριε Δήμαρχε, να δείξω το επιτίστηκε η μελέτη. Να κάτσω το δεύτερο, να το πω και να σου. Και σε εξέταση η Επιτροπή, για πες το. Και πες μου μία-μία. Υπάρχει συνεργασία. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε προγράμματα. Σε παρακαλώ, κύριε Βόσο, πάλι τα ίδια. Δεν μπορώ να ακούω ανακρίσεις. Δεν μπορώ να περιμένεις δύο λεπτά. Μας αντικείνω στο κρεμάτι, κάνεις. Όταν είχε έρθει ο γραμματέας ο Γενικός εδώ, θα σε πληροφορήσω ότι δεν ήθελε κανένα δημοτικό συμβούλιο. Απολύτως. Πήγε, είδε τις θέσεις ο ίδιος, συνοδευόμενος από την τεχνική υπηρεσία και από πολύ κόσμο. Αυτόν που ήθελε και αυτόν που δεν ήθελε να τη θέσει. Και τι απόφαση. Είδε λοιπόν τις θέσεις ο ίδιος. Και μετά έφυγε αμέσως το ίδιο απόγευμα για την Αθήνα. Δεν ήθελε να γίνει κανένα δημοτικό συμβούλιο γιατί η παρέμβασή του ήταν εντελώς εξωθεσμική. Τρίτο. Για τον σχεδιασμό, από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Ο σχεδιασμός από εδώ και πέρα περιμένουμε να περάσουμε το ΠΕΣΠΑ προκειμένου να δούμε τι θα γίνει με την, διαδικασία της μελέτης και την τοποθέτηση φυτή και την δημοκράτηση του έργου. Είναι η μόνη μας λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Το πραγματικό στάδιο των θεμάτων είναι αυτό που έχουμε τώρα και συνεχίζουμε έτσι. Στα χρόνια που χρειάζεται. Πούμε σε κάποια άλλη φορά. Στα χρόνια που χρειάζεται. Όχι, θα πούμε. Να σταματήσω εγώ. Δεν μπορεί να απαντήσω. Εκβιαστικά θα περάσουμε μία στα χρόνια λοιπόν, παρότι πάμε εκτός διαδικασίας πάλι. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν αν εγκριθεί η θέση, στα επόμενα χρόνια θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία έτσι όπως την έχουμε σήμερα. Με συνεχόμενες παρατάσεις από το Συμβούλιο Επικρατείας, γιατί πλέον θα υπάρχει πράσινο φως. Δηλαδή το Συμβούλιο Επικρατείας δεν μπορεί να μας δώσει άλλη παράταση. Αυτό το βλέπουμε κάπου γραμμένο ή απλά το έχουμε σχεδιάσει στο μυαλό μας. Υποθετικά το έχουμε. Αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο σας λέω, κύριε Μαμά, αυτό το οποίο σας λέω, αυτή τη στιγμή είναι αυτό το οποίο εφαρμόζω. Δεν το ανακαλύψαμε, παρακάτω. Δεν ανακαλύψαμε κάτι άλλο. Αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα, λέμε ότι μπορεί να συνεχιστεί και αύριο από τη στιγμή που θα υπάρχει μια ολοκληρωμένη τοποθέτηση. Σήμερα υπάρχει, χωρίς να υπάρχει τοποθέτηση. Άρα είναι πολύ πιο εύκολο να συνεχιστεί προσωρινά αυτή η διαδικασία. Γιατί είναι τμήματα. Αν όμως το Συμβούλιο Επικρατείας που δεν αποτελείται από ηλιθίους αλλά από έξυπνους ανθρώπους, γι' αυτό έγινε Συμβούλιο Επικρατείας. Λοιπόν, διότι εμείς τους κοροϊδεύουμε, όχι εμείς. Η διαδικασία είναι αυτή όπως είναι τώρα. Που κάθε 6 μήνες πηγαίνουμε για ένα χώρο να κάνουμε ένα πέσπα. Και κάποιος θυμάται ότι ο τάδε υπεύθυνος δεν μου αρέσει αυτό το οποίο έχει γράψει, γιατί δεν έχει πάρει υπόψη αυτό που λέω εγώ, αλλά αυτό που λέει ο Δήμαρχος. Και άντε 7 υπουργοί στο παιχνίδι, και άντε 5 ανεξάρτητοι και άσχετοι γενικοί γραμματείς που είπατε ένα προηγουμένως, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το έργο της προθέτησης. Καμία σχέση.
Και ήρθε και μας είπε ότι η 7η θέση πρέπει να γίνει πρώτη, γιατί έχει δρόμο, άρα τα σκουπίδια στην Αγία Θέκλα. Έλεος δηλαδή. Είπαμε, έχουν και τα όρια της η ασκητοσύνη στην κυβέρνηση. Αλλά είπαμε, αυτή η κυβέρνηση ξεπεράσει και το όριο της ασκητοσύνης. Okay. Αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να ζήσουμε άλλο περαιτέρω από το παιχνίδι. Στην ερώτηση είπε ότι θα πει ακάλατε, τι θα γίνει μετά. Από τη στιγμή που θα υπάρξει τοποθέτηση, δεν φέρετε στην πλούσκα. Okay. Στην επόμενη θέση, στην μεθεπόμενη. Πρέπει όμως να υπάρξει άμεσα τοποθέτηση. Από τη στιγμή που θα υπάρξει τοποθέτηση, τότε πρόβλημα τα σπίτια δεν θα απλούστατε. Θα πάνε πάνω τα δέματα στην πλούσκα με το που γίνει η τοποθέτηση. Δεν με καταλάβατε. Τα σκουπίδια θα ξαπλώσουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τα σκουπίδια, λέτε. Έχω πει τρεις φορές μέχρι τώρα. Έχω πει τρεις φορές θα συνεχιστεί η διαδικασία όπως γίνεται μέχρι τώρα με παραστάσεις από το Συμβούλιο Επικρατείας. Άρα θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν. Τι θα καταλάβατε. Λέμε τι θα γίνει με τη διαχείριση σκουπιδιών. Μέχρι τον Μάιο τι έχετε σχεδιάσει για τη διαχείριση του παιδιού. Μέχρι τον Μάιο. Γιατί παραπληροφορείτε τον κόσμο. Παραπληροφορείτε τον κόσμο, θα μπει στα δρόμια. Έχετε άδεια για το δερματοποιητή που λειτουργεί εκεί παράλληλα για το σπίτι μου. Πού είναι αυτό. Για το δερματοποιητή. Δεν έχει όμω υπάρξει. Παρακαλώ, παρακαλώ. Να πούν τα σπίτια στον δρόμο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εδώ δεν μπορούμε να βρούμε μια σωστή ένα σωστό τρόπο που θα πάμε το δερματοποιητή σε κάποια άλλη θέση. Θέλει εκ νέου περιβαλλοντικού όρου, θέλει εκ νέου μελέτε, θέλει πλασμολογήσει. Ένα νέο χιτή είναι πάντα. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Το θέμα δεν είναι. Δεν είναι το Έχουμε παράταση να συνεχίσουμε. Τι θα κάνουμε. Συνεχίζει το δερματοποιητή. Το δερματοποιητή. Έχετε εσείς αυτή την άδεια τώρα στα χέρια σας. Έχουμε παράταση του Συμβούλου Επικρατείας μέχρι το Μάιο. Για πες μου την απόφαση. Για αυτό. Προσωρινή διαταγή έχουμε το 18 και διαξέρω. Πού είναι το έγγραφο. Πού είναι το έγγραφο. Θα φτάνει μόνο ελάτε το πρωί στο Δήμο κύριε και θα το πάρει. Εγώ ξέρω ότι όχι, δεν είναι παράγοντα. Εδώ θα γνωρίσουμε τα μέλη. Μα γιατί περίμενα εγώ ότι δεν ξέρετε ότι λειτουργεί νομοθεσία. Λοιπόν, σε μεταφράζω ολοκληρώσει. Παρακαλώ, για να παίξω μετά του μπουλού. Μα το ρώτησε και κύριο Κράτη, ότι τα 5 χρόνια που πρέπει να γίνει. Σα είπα, θα συνεχίσουμε να κάνουμε παρατάσει. Με τι? Από το σπίτι μου, εντάξει. Κύριε, εγώ σου έχετε το λόγο, θα σας ακούσουμε με μεγάλο σεβασμό. Όπως και εσείς ακούγατε εμείς, όλους και εκτός ήρθατε. Όπως και εγώ, εσείς ακούγατε τώρα, θα ακούγατε. Δεν θα ακούγατε. Σας λέω και πάλι, από το 2014 είχαμε επισημάνει τα προβλήματα της θέσης. Δήμαρχε, το θυμάσαι και στις κλειστές συγκεντρώσεις παρουσία του μελετητή. Και ποια ήταν αυτά τα προβλήματα. Ήταν ο δρόμος πρόσβασης, έτσι. Και ο υλοδός ο ρήτητας. Σήμερα έχουν μπλοκάρει 2 και 3 του Μπατζίου. Το ξέρετε πολύ καλά. Παρόλο που έχουμε μια θετική μελέτη, μια αρνητική μελέτη για τη ροή του υλοδός, οι 2 ιωτρήσεις με πολύ περίεργο τρόπο δεν λειτουργούν και φύγανε και πίνακες έμαθα από πάνω. Το Μπατζί κινδυνεύει να μείνει χωρίς νερό, να το ξέρετε ούτε με αυτές τις 3 που λειτουργούσαν είχε πάρκεια και τώρα οι 2 είναι εκτός λειτουργίας. Και μου λέτε για τον Μητροπόλο Ρίστα και θα πάει το χιτί εκεί. Τι να σας πω. Το δε κόστος για το χιτί εκεί. Δεν είναι έτσι, Αντρέα. Λοιπόν, το δε κόστος για το χιτί για τη λειτουργία του χιτί είναι τα 2 εκατομμύρια το χρόνο. Θα ενημερωθεί αυτό στους κατοίκους, στους πολίτες της Άσεως, αν νομίζετε ότι αυτό είναι διαχειρίσιμο, συνεχίστε το. Θα δείτε πού θα φτάσει, πού θα φτάσουν τα δημοτικά τέλη όταν σήμερα 2,3 τετραγωνικό μέτρο και θα πάει 5 πρωτόκολλο. Θα έρθει το λογαριασμό στη ΔΕΗ και θα σκόπε τα χέρια ψηλά. Αυτό στη Φιλαδέλφια είναι 43 το δημοτικό. Αυτό. Αν δεν είσαι κεντροβαρή, σημείο θα πιέσει 70 χιλιόμετρα το. Εντάξει. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας επισήμανα τα προβλήματα. Λυπάμαι για τον τρόπο αντιμετώπισης.
Λυπάμαι ότι κάποιοι σπηλώνονται, ότι ο κύριος Καπάκης θέλει έγγραφα κτλ. Εγώ σας λέω και για τον υδροφόρο Ρίζοντα, θα κάνω καταγγελία, θα την υπογράψω και δεν θα δουλέψω παρασκηνιακά όπως έκανα για τον δρόμο. Και όπως έκανε και η κυρία Μαμά, η κυρία Βολίκα και άλλοι 1.300 κάτι. Και θα το κάνω και πάλι και για τον υδροφόρο Ρίζοντα. Σας το λέω και δεν μ' αρέσει ούτε να σπηλώνω ούτε να υποτάτω ότι άτομα γεωγραφείο. Εγώ σας το λέω μπροστά όπως σας το λέω από το 2014. Και όπως είχαμε δεσμευτεί στους κατοίκους δήμαρχε ότι θα βγαίνουν σαν θέση στο κοιτή και θα είχαμε τελειώσει. Μηδενική βάση είχατε πει. Μηδενική βάση είχατε πει, Ανδρέα. Μηδενική βάση. Αυτό είχαμε πει. Στο προεκλογικό αγώνα στο Ελλάδα εδώ και δύο χρόνια. Εμείς πάμε σε ένα πράγμα. Και γι' αυτό οι υπηρεσίες μας ζητάνε συνέχεια επιπρόσθετα νέα στοιχεία. Γιατί δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι δεν θα επηρεαστεί η γεώτηση που είναι 250 μέτρα από ένα κοιτή, υδροδοτεί την πιο τουριστική ζώνη του νησιού. Να είμαστε λίγο σοβαροί τώρα. Οι δύο γεωτρήσεις αυτές είναι 300 μέτρα, παιδιά, από το βασικό κέντρο του κοινού. Όχι, η μία είναι παιδιά. Και πάμε αύριο να κάνουμε αυτοψία, αν θέλετε, η απόσταση είναι 2 γεωτρήσεις. Γιατί δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Τώρα παίρνουμε από τη μία και η άλλη που δουλεύει στο γήπεδο που κατεβάζει λάσπη. Στο γήπεδο της γηπέδου, τους είχαν κάνει ακατάκτηση. Το ξέρω, τους είχαν κάνει ακατάκτηση. Πολύ δυσκύριο που σας έρθατε στον καταγγελίο. Γιατί το πίναμε με ρωτή τώρα, γιατί πρέπει να προς παιδιά και να μην κάνουμε διάλογο μεταξύ μας. Λοιπόν, παρακαλώ. Να μιλήσω. Να πούμε λίγο κάτι, κύριε Γόσο, μόνο για αυτό. Στο συμπέρασμα, αυτό που λέμε εδώ σήμερα, ότι το συγκεκριμένο κοιτή δεν θα επηρεάσει την ιδιότητα. Και αντί να δείξουμε τη ζήμη, λέμε σε πέντε υπουργούς, σκίσω τώρα αυτόν τον υπεύθυνο που τόλμησε κάποια από την ιδιότητα. Αυτό είπα. Αυτό είπα πριν. Και δεν το είπα για εσάς. Και το είπα για εσάς. Δεν το είπα για εσάς. Λίγο αξιότιμο. 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 Λίγο. Εμένα μου κάνει έκπληξη και εντύπωση που δεν έχουμε ενημέρωση για το θέμα των γεωτρήσεων. Έχουν καταστραφεί δύο γεωτρήσεις, έχουμε καταγγελία από τους κατοίκους, έχουμε κάνει αναφορά προς τον Δήμαρχο και δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Δηλαδή θέλω να ξεκινήσουμε σωστά και σε σωστή βάση. Περιμένω, Δήμαρχε. Πες μας, δύο κατεστραμμένες γεωτρήσεις. Χωρίς αντλία, χωρίς πίνακα. Η μία γεώτρηση καταστράφηκε από κεραυνό. Πήγε πάνω στο συνεργείο. Κατέστρεψε και τον πίνακα. Ήταν οι πίνακες όλοι σε αυτή μια κατάσταση και τους αλλάζουν. Αλλάζουν και όλο το σύστημα και πέρα της γεώτρησης. Αυτό υπάρχει κατάθεση. Ρωτήστε τον υδραυλικό του Δήμου, τον κύριο Λινάρδο Στεφανή. Αφού είναι σε επικοινωνία ο Δήμαρχος. Θέλω απάντηση εγγράφω από εσάς, διότι είμαστε υπόλοιποι στους κατοίκους. Κυρία Μαρία, περιμένετε, μιλάτε. Είμαστε υπόλοιποι στους κατοίκους και θέλουμε μία απάντηση εγγράφως. Να μας πείτε πότε θα είναι οι γεωτρήσεις έτοιμες και πότε θα είναι συλλογική. Επίσης, λέτε ότι είχατε διαβεβαίωση ότι θα περάσει το ΠΕΣΠΑ, ότι θα γίνει συνεδρίαση. Από πού είχατε διαβεβαίωσεις? Από το ΠΕΣΠΑ. Άρα φταίει το ΠΕΣΠΑ τώρα που δεν το βάζει σε συνεδρίαση. Δεν έχει συνεδρίαση. Είναι η παραγωγή για συνεδρίαση. Ποιος φταίει? Ότι δεν έχει συνεδριάσει. Από πού πήρατε διαβεβαίωση? Δεν έχει συνεδριάσει. Είπατε ότι πήραμε διαβεβαίωσεις. Έχουμε πάρει διαβεβαίωση από το Νοέμβριο και ακόμα δεν έχουμε. Όχι, θα περιμένετε, κύριε Μπάλα. Μα δεν έχει συνεδριάσει από τότε. Τι να κάνουμε? Εσείς τα είπατε πριν ότι δεν έχει συνεδριάσει. Έχουμε πάρει διαβεβαίωση και δεν τον βάζει σε συνεδρίαση. Εκτός από το. Από τον Νοέμβριο και μετά δεν έχει συνεδριάσει. Δεν έχει συνεδριάσει. Τώρα θα συνεδριάσει και θα πει. Άρα απλά γιατί με τον Νέο είναι συνεδριάσει. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ έχω πάρει διαβεβαίωση ότι θα μπει στο ΠΕΣΠΑ και η ίδια συνεδρία στο Δεκέμβριο που δεν πει. Ωραία. Λοιπόν, λέτε ότι μία ομάδα εμποδίζει τη χωροθέτηση. Θα μας πείτε ποια είναι αυτή η ομάδα που εμποδίζει τη χωροθέτηση. Αυτά τα αναφέρατε πριν. Μια ομάδα. Ναι, είπατε στην αρχή. Μία ομάδα εμποδίζει τη χωροθέτηση. Η θέλει επάνω σε πτώματα μετά να κυβερνήσει, να διοικήσει κάτι, κάπως έτσι το είπατε. Αυτό είπαμε. Ποια είναι αυτή η ομάδα, πρέπει να λέμε. Μια ομάδα που αντιδρά. Ποιο? Μια ομάδα που αντιδρά. Μια ομάδα που αντιδρά και πηγαίνει στα Υπουργεία και στα Υπουργεία και ζητάει. Ποιοι είναι αυτοί, ποιοι είναι. Σαν όνειμοι είναι, δεν έχουν όνομα. Δεν έχουν όνομα. Τα είπαμε 100 φορές. Πρέπει να ακούτε συνέχεια ένα όνομα σήμερα. Δεν μπορούμε, δεν καταλαβαίνουμε. Και δεν έχει δρόμο και γρήγορα. Παρακαλώ.
λίγο σεβασμό στους απέναντι. Σήμερα είναι ενημέρωση για το έργο. Επίσης, θέλω να ρωτήσω το κλίμακο. 14 πρώτου του 16 συνεδρίασε το ΠΕΣΠΑ. Εκεί βρέθηκα κι εγώ. Ο συντονιστής, ο κύριος Θεοδωρίδης, σας ρώτησε για ποια μελέτη θέλετε να πάρετε ΜΠΕ, για αυτή που θα ιδρεύετε τον Πατσί ή για αυτή που δεν θα ιδρεύετε τον Πατσί. Είναι δύο διαφορετικές μελέτες. Και λέει ο Δήμαρχος, απάντησε Δήμαρχε, όχι, εγώ θα ιδρεύω τον Πατσί. Εκείνος το είπε. Βεβαίως, είναι αυτό που λες. Έχει σημασία αυτό. Ήμουν απαρούσα. Υπάρχει μελέτη που εξηγεί τον Πατσί από την ίδρυψη. Είναι το χαρτί του κ. Βελινού. Γιατί ακολουθεί τη μελέτη το έγγραφο, το οποίο δεν το έχουμε αποσύρει ποτέ από την μελέτη που λέει ότι θα ιδρεύσω τον Πατσί με άλλα μέσα. Αυτή δηλαδή. Δεν ξέρω. Ο Δήμαρχος θα μου πει. Εγώ θα απαντήσω στο ερώτημα. Μιλάτε για το χαρτί που είχε κάνει ο κύριος Γιουλός και είχε πει θα καταργήσει τις ιδιοτρήσεις. Μπράβο. Και εκεί στο ΠΕΣΠΑ ο κύριος Θεοδωρίδης. Εκεί στο ΠΕΣΠΑ ο κύριος Θεοδωρίδης θα σας ρώτησε. Γιατί να καταργήσουμε τις ιδιοτρήσεις. Αφού κάναμε ολόκληρη μελέτη για να μην επηρεάζεται. Εκεί είπε ότι είναι δύο διαφορετικές μελέτες. Άλλη είναι η μελέτη. Εσένα τι σε ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Σε ενδιαφέρει. Τι σε ενδιαφέρει. Αν είσαι ο Θεοδωρίδης του ΠΕΣΠΑ, γιατί δεν το ζήτησε διευκρινήσεις αυτό. Αφού έκανε την ερώτηση. Στα συγκληρωματικά που ζήτησε, γιατί δεν ζήτησε αυτό το μελέτη. Και είπε ο Δήμαρχος ότι εγώ θα ιδρεύω το Πατσί. Το τι είπα εγώ, άλλα να το ξέρω εγώ καλύτερα. Έξω θεσμική παρέμβαση κάτι τέτοιο. Και είπε ο Θεοδωρίδης ότι θέλει μια υδραυλική μελέτη. Παρακαλώ, άντε καλά μακανά. Δεν μπορεί να λέμε ότι θέλουμε, ότι μας αρέσει, θα ακούσετε και εμάς. Δεν σίγουρα που δεν μας αρέσει. Ότι θέλεις δυστυχώς. Όχι, δεν λέω ότι θέλω, εσύ λες ψέματα. Αυτά είναι τα ψέματα σε τι. Γιατί έχω να ακούσω ψέματα. Εγώ σου είπα ακριβώς τι υπόθηκε. Όχι, όχι. Ο κύριος Γλινός έκανε χαρτί, με το οποίο έλεγε θα αποσύρει τις συγκεκριμένες γεωτρήσεις από την αίθουσα του Πατσιού και εμείς είπαμε δεν θα τις αποσύρουμε. Αυτό γιατί είναι όλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το απέσυρες ποτέ το έγγραφο από τη μελέτη. Γιατί δεν το αποσύρατε, δεν δεσμευτήκατε. Πάρα πολλές φορές θα μην συγκεντρώσει και δεν δεσμευτεί. Το έγγραφο αυτό όμως δεν έχει βγει ποτέ. Αν θα τελειώσει, δεν θα έχουμε στο λόγο. Δεύτερο. Αν θα απαντήσουμε σε αυτό. Να το ολοκληρώσουμε αυτό. Το απάντησε πολύ καλά. Απαντήθηκε τελείωσε. Δεν χρειάζεται. Να το φιλοποιήσουμε για να το καταλάβουμε. Λοιπόν, η αρχική υπόθεση του κ. Γλινού ήταν ότι αν δεν επηρεάσουν αυτές οι διαδηλώσεις, θα τις τα καταργήσω και θα βρω άλλο τρόπο να εντρέψω τον Πατσί. Ο κ. Σούδης είπε δεν θα τις καταργήσω. Και για τον λόγο αυτό έγινε η μελέτη, δείξω ότι δεν επηρεάζω. Και για τον λόγο αυτό έγινε η μελέτη, που θα δείξει αν επηρεάζει ή δεν επηρεάζει. Η μελέτη δείξει ότι δεν επηρεάζει, συνεπώς προχωράμε μαζί με την μελέτη. Θα φτάσουμε. Θα φτάσει την μελέτη. Ζήτησαν υδρολογική έκθεση. Τέλος πάντων, μελέτη έκθεση. Ο Δήμαρχος είχε δεσμευτεί τον Οκτώβριο του 2015 ότι για να υπάρχει, να ησυχάσουν εκεί κάτι και ότι δεν θα επηρεαστούν οι ιδιωτρήσεις τους, η ύβρευσή τους στο νερό τους, ότι θα φέρει πανεπιστημιακό ίδρυμα να κάνει την υδρολογική μελέτη. Αντί του πανεπιστημιακού ιδρύματος που δεν έφερε ποτέ, εναλλασσότανε σε μελετητές. Τη μία είχαμε το Λιάλιαρη, με τον οποίο το χάσαμε ξαφνικά και πήγαμε δύο χρόνια μετά να παρουσιάσουμε μία μελέτη. Και μας στέει μετά 8-8 του 16 ο νόμος, η ηλεκτρονική κλήρωση, το νομικό κενό που υπήρχε. Δηλαδή, ερχόμαστε 1,5 χρόνο μετά και μας στέει η νομοθεσία. Υπήρχε διάμεση μια προσφυγή. Υπήρχε, είχε κάνει μία ανάθεση στον κύριο Λιάλια. Σε βάλετε προσφυγή. Επειδή, συγγνώμη θα το πω, αλλά είναι λιγάκι. Δεν θα το πω έτσι. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχεις δικαίωμα να αμφισβητείς την οποιαδήποτε επιστημονοσύνη του οποιοδήποτε επιστήμονα. Όχι, όχι. Δεν έχεις δικαίωμα. Όχι. Ο οποιοδήποτε μελετητής, γεωλόγος, υδρογεωλόγος, όπως και ο κύριος Λέκας, αν θυμάσαι καλά, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Υδρογεωλογίας, ο κύριος Λέκας, είχε απογραφεί θετικά, το διαβάσαμε εδώ στο Συμβούλιο αυτό το χαρτί. Σημαίνει ότι ένας ο οποίος δεν είναι πανεπιστημιακός, δεν είναι καλός μελετητής. Είναι μελετητές, είναι μελετητές οι οποίοι στην πορεία. Φέραμε ένα μελετή ο οποίος είχε εμπειρία, ποτέ δεν είχε να το κάνεις γνώσεις με και έκανε τη μελέτη αυτή. Και στο κάτω κάτω, και στο κάτω κάτω, οι υπηρεσίες του δημοσίου έχουν τα αντίστοιχα όργανα τα οποία εξετάζουν την ποιότητα της μελέτης. Εσείς έχετε εξαντλήσει κάθε χρόνο και κάθε δραστηριότητα στο να τη βγάλετε τη μελέτη αυτή λάθος διαδικασία ανάδειξης. Πείτε κάτι που θα συμφωνήσουν όλοι εδώ μέσα. Είναι καλή η μελέτη. Όχι, δεν είναι.
Εσύ πώς το ξέρεις. Ποιος το κρίνει. Όχι, α, πώς λες, το κρίνεις εσύ. Εγώ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εσύ, οι υπηρεσίες λοιπόν δημαρχία, και το ΠΕΣΠΑ θα αποφασίσει αν αυτή η υδρογεωλογική μελέτη είναι σωστή ή όχι. Όταν... Αν είναι σωστή, έτσι, είναι σωστή. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχουν μελετητές τόσοι και τόσοι γεωλόγοι, υδρογεωλόγοι. Πρέπει να είναι του Πολυτεχνείου καθηγητής, όπου θέλει μια διαδικασία, προγραμματικές συμβάσεις, εξάμηνα, οχτάμηνα, εννιάμηνα, για να εγκριθούν. Όχι, εγώ και μια χρονοβόρα διαδικασία προκειμένου ένα πολυτεχνείο, ένα πανεπιστήμιο να μπει στη διαδικασία της μελέτης. Δεν τα ξέρεις αυτά. Αφού τα ξέρεις. Αφού τα ξέρεις. Ότι οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Όχι, να ερχόντουσαν πέντε προσφορές. Να ερχόντουσαν πέντε προσφορές. Απλά έγινε μία απευθείας ανάθεση το ποσό των 5.000 στο μελετητή. Πώς έγινε δήμαρχε η Ελλήνη. Να εμπιστεύομαι αυτούς που έχουν τελειώσει ένα πανεπιστήμιο και κάνουν καλά τη δουλειά τους. Εδώ μιλάμε. Από εκεί και πέρα θα βρεθούν άλλοι πανεπιστημιακοί που θα κρίνουν αν αυτή η δουλειά είναι σωστή. Και αυτό κάνουμε τώρα. Πώς τον επιλέξατε τον κύριο Πιλιώτη. Δεν είναι σωστή στον με τα κριτήρια που αξιολογήσαμε εμείς. Δεν θα σας τα πω τώρα. Έχει πολύ να σας τα πω εγώ πώς τον επιλέξατε. Χθες συναντήσαμε τον κύριο Λιώτα. Δεν αφορά. Δεν αφορά. Όλα αφορά. Όλα αφορά. Κάτι δεν ρωτήσεις. Χθες συναντήσαμε στον δρόμο που τον γεωγρήσαμε στον Μοναστήρι τον κύριο Νόκα. Ήταν τυχαία. Είχαμε πάει, προσπαθούσαμε και τον συναντήσαμε. Λοιπόν, μας είπε ο ίδιος ότι τον κύριο Πιλιώνη σας τον εσύστησε αυτός. Κατά υπόλοιψη δική του επιλογή. Μα τι είναι αυτά που λέμε. Τι είναι αυτά που λέμε. Στο ερώτημά μας. Τι αξία έχουν αυτά. Πώς είναι. Πάλι λοιπόν προσπαθείτε. Καθυπόδηση με έντη. Όργανο του πέρα. Γιάννης Πίπης, Γιάννης Κερνάρη. Πάλι προσπαθείτε. Ο ίδιος θα υπογράψει την εγκυρότητα της μελέτης. Το κάνατε και πριν εντάξει, το καταλαβαίνω απόλυτα. Το καταλάβαμε από όλους. Η προσπάθεια είναι να αποδομηθεί ο κύριος. Ο ίδιος είναι προσπάθεια. Τώρα πώς επέλεξε ο Δήμαρχος στο μελετητή, πείτε. Εμείς έχουμε στο χέρι του κύριο Νόκα. Και το έλεγχο το πήρε την κάνω. Εμείς επιλέξαμε το μελετητή, επειδή το έλεγχο το πήρε. Για να το κλείσω. Τι να σας πω. Για να το κλείσω. Γιατί και δεν έχει συνέχεια. Δηλαδή, εάν αυτή η μελέτη που έγινε από τον όποιο μελετητή, είτε δεν έχει συστήσει ο ένας ή ο άλλος, αν αυτή η μελέτη αποδειχθεί ελλιπής ή εσφαλμένη, θα φανεί στην πορεία. Θα φανεί από αυτούς που θα την αξιολογήσουν. Τέλος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Παρακαλώ, κυρία Μαμάη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν θα λέμε ένα ιστορικό μία ώρα για την αρχαιολογία και δεν θα μιλάμε καθόλου για τα νερά. Παρακαλώ, αυτή η κατάδεια που υπάρχουν σε εμά τη επιστημονικά δεν μα τιμά. Δεν μα τιμά σαν δημοτική αρχή. Αυτό είναι κατάδεια που είδαμε χτες στις γεωτρήσεις. Δεν μα τιμά σαν δημοτική αρχή. Κυρία Μαμάη, το καταλάβαμε απόλυτα. Όλη η προσπάθεια είναι να αποδομηθεί ο κύριο Νόκα και αυτό έγινε και αυτό το έγγραφο από τον κύριο Καμπάκη και αυτό και τη σημερινή τοποθέτηση. Υπενθυμίζω στο σώμα ότι η σημερινή συνεδρίαση, παρακαλώ κύριε Γρηγόρη, υπενθυμίζω στο σώμα ότι η σημερινή συνεδρίαση γίνεται ως ενημέρωση, είναι με το άρθρο ΕΛΕΑ του κανονισμού, το οποίο προβλέπει ότι έχει το λόγο ο Δήμαρχος, γίνεται ερώτηση, απαντάει ο κύριος Δήμαρχος, χωρίς δυνατότητα νέας ερώτησης. Άρα, αυτό το οποίο κάνατε και οι τρεις, δεν είναι έξω από τη διαδικασία. Απάντηση για τη διαχείριση. Δεν θα πάρει απάντηση. Τελειώσαμε. Σας παραπέμπω στο άρθρο 9 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου με το οποίο είμαστε εδώ σήμερα. Λοιπόν, κύριε Επαρχή. Πριν ξεκινήσω την τοποθέτηση του θέματος, θα ήθελα να κάνω τρεις διευκρινήσεις. Η μία είναι ως προς το ένα έγγραφο που είπε σήμερα στα χέρια μου, που έχει την κυρία Ασημίνα Μωροχήτου και ο κύριο Σπυρίδων Τατάκης, όπου ζητάνε το Υπουργείο Εξωτερικών. Εσωτερικών, τον έλεγχο ως προς την εξωτερική μου παρέμβαση σε διάφορα θέματα. Βέβαια, οφείλω γιατί πάντα μ' αρέσει αυτά τα θέματα να μιλάω στο ανώτερο όργανο του Δήμου μας, το Δημοτικό Συμβούλιο, να πω ότι είναι λίγο μεριολογική, γιατί αναφέρεται μόνο στις παρεμβάσεις μου σε σχέση με το κοιτή. Δεν είδα να αναφέρεται στην παρέμβασή μου για το δυσπρόσωπο χαρακτηρισμό ιδιότητα σχολείων του Κορθίου. Δεν είδα να αναφέρεται στο στρόφιλα. Δεν είδα να αναφέρεται στην Τράπεζα Κρυός στο λιμάνι του Γαβρίου και διατήρηση του καταστήματος. Αυτό για αυτούς δεν είναι εξωτερικό.
Θα ήθελα λοιπόν να ξεκαθαρίσω ότι αν δεν τους βολεύει ο θεσμικός μου ρόλος, έχω άλλους δύο ρόλους που μπορούν να βολευτούν σε σχέση με τις παρεμβάσεις μου, που καλύπτουν τον ενεργό πολίτη της Άμπλου, ο ένας, και ο άλλος είναι του επιχειρηματία της Άμπλου. Οπότε, αν δεν βολεύει αυτό, θα μπορούν να τους καλύψουν οι άλλοι δύο ρόλοι μας. Επίσης, θα ήθελα να διευκρινίσω, Πρόεδρε, ότι όταν μου έρθει η πρόσκληση σχέση με την ενημέρωση, ρώτησα ποιος θα την κάνει. Και σας πρότεινα να έρθει ο μελετητής για να έχουμε μια ενημέρωση. Θα έρθει επόμενο σου, κύριε. Είναι σημαντικό αυτό γιατί. Επειδή δεν ήταν επειδή δεν είχαμε θέμα. Ενημέρωση με, με την έννοια ότι αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα είναι ότι φτάσαμε στο μη περαιτέρω και να μας πούνε κάτι που τέλος θα πες. Να πούμε το ιστορικό που λίγο... Ναι, στο γνωστό, θα μην το ξαναλύσουμε. Ωραία. Επίσης θα ήθελα, για να έχει μια ουσία όλη αυτή η σημερινή συνεδρίαση, στο τέλος, και θα κάνω μια πρόταση συγκεκριμένη, να πάρει μια απόφαση για το γιατί η κατάδεια που ακούστηκε πολλές φορές αυτή η λέξη, θα τη δούμε στο μέλλον, όταν δεν θα έχουμε λύσει το θέμα της διαχείρισης. Η τρίτη διαχείριση που θέλω να κάνω είναι η εξής. Είναι το θέμα που συζητάμε σήμερα έχει να κάνει με την οροθέτηση του φοιτητή άνθρωπου και την έκδοση περιβαλλοντικών όρων από το ΠΕΣΠΑ. Είναι άλλο αυτό. Είναι άλλο η διαχείριση και η αποκομιδή των απολυμάτων. Είναι άλλο η πιθανή άλλη θέση ή μίσο του καλά στη θέση που είσαι. Εγώ θα μιλήσω μόνο για την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων και για τις συνεδρίες του ΠΕΣΠΑ. Θα πω ότι όταν συνεδριάσαμε το 2015, αν θυμίσετε κάποιοι, εγώ δεν είχα πάρει το λόγο. Και δεν είχα πάρει το λόγο γιατί ήμουν ακριβώς σε ένα πλαίσιο μεγάλης απειρίας που δεν γνώριζα το θέμα και ήμουν και σε μια θέση που πολλοί, ιδίως από τους πολίτες που βρίσκονται σήμερα, δεν το βρισκόμουν εγώ, δεν είχε στην πλήρη σύγχυση. Όταν άρχισα λοιπόν να καταλαβαίνω ακριβώς και την κρισιμότητα αλλά και τη διαδικασία, κατάλαβα ότι επειδή είναι πολύ δύσκολο θέμα και καλό είναι αυτοί που οραματίζονται εύκολο πολιτικό μέλλον να μην ασχολούνται με πράγματα που καίγονται από αυτά, η συμβουλή πολλών ήταν να μην ασχοληθώ. Η εμπειρία μου από την επιχείρησή μου και από την παραλία του Φελού το καλοκαίρι του 2017 με ενεργοποίησε πλήρως γιατί ήταν η πρώτη φορά που αυτό το πρόβλημα μπήκε σοβαρά στην τσέπη. Μπορεί πολύ να επικαλούνται ότι αυτό έχει να κάνει με τη διαδικασία που απομιλείς, τόσο μάλλον όταν δεν έχει και πού να τα πας. Αυτό που διαπίστωσα στην πορεία του ΠΕΣΠΑ είναι, και θα τονίσω να πω καλώς έγινε, ότι το 2016 ζήτησα κάποια συμπληρωματικά στοιχεία. Στα περισσότερα από αυτά που ζήτησε, η ομόφωνη απόφαση που πήρε η Περιφέρεια σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς όρους στη συγκεκριμένη θέση, περιγράφονται και στις διευκρινιστικές παρατηρήσεις που έκανα από κάτω την απόφαση. Αυτό που έχω διαπιστώσει με λύπη μου και το διαπιστώσαμε και σήμερα είναι ότι το σοβαρότερο θέμα στο νησί που καθορίζει το μέλλον και την οικονομία του νησιού αλλά και την κοινωνική συνοχή του νησιού ουσιαστικά είναι εγκλωβισμένη μέσα σε διαπροσωπικές παρεξηγήσεις και παραθέσεις ή σε μέσα σε πολιτικές φιλοδοξίες. Το θέμα είναι τόσο σοβαρό που αυτά πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση. Και για να κάνουμε την υπέρβαση πρέπει να μιλήσουμε για να πάμε συντεταγμένα σε μια διαδικασία. Όλες οι παρεμβάσεις που έχω κάνει δεν έχουν καμία σχέση σε σχέση με την ουσία της υπόθεσης. Έχουν να κάνουν όμως με την τήρηση της διαδικασίας. Γιατί αν δεν πάμε μέσα από μια διαδικασία και κάθε φορά τροποποιούμε ανάλογα με το πώς μας συμφέρει ή δεν μας συμφέρει, ουσιαστικά το ξεπλήρωμα θα οδηγήσει στη μη λύση. Και η μη λύση είναι ό,τι πιο καταστροφικό για τον τόπο. Θα μου επιτρέψετε να διευκρινίσω ως προς τη διαδικασία, για να μην ξεφύγουμε πάρα πολύ. Μπροστά μας έχουμε μία συνεδρίαση. Μία συνεδρίαση η οποία καθυστέρησε 2 χρόνια, καλώς ή κακώς δεν ξέρω. Μία συνεδρίαση η οποία χωρίς καμία αιτία από το Οκτώβριο δεν συγκαλείται για να αξιολογήσουν τα ευρήματα των συμπληρωματικών στοιχείων που συζητήθηκαν. Αυτό που θέλω
να πω είναι ότι αν δεν πάμε συντεταγμένα σε αυτό, ουσιαστικά θα βρεθούμε στο πλήρη αδιέξοδο. Θέλω, και συγγνώμη κιόλα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη κυρία Μαμά για την εξήγησή τη που παρενέβη χωρί να βάλω το λόγο. Να πω ότι αν είχε προβληματισμό ο κύριο Θεοδωρίδης και αν πράγμα την κάνει στην ερώτηση του κύριο Δήμαρχο, καθώ δεν το ζήτησαν σε πληρωματικά στοιχεία, να μα διευκρινίσει από πού θα εκτρέψει το πατσί. Από τη στιγμή που ένα μια συντεταγμένη επιτροπή, ένα συντεταγμένο όργανο, ζητάει συγκεκριμένα πράγματα, αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα είναι αυτά που τον προβληματίζουν. Για να φτάσει στην καλύτερη δυνατή απόφαση. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, μια και συμφωνεί και χαίρομαι πολύ, δεν δέχομαι το ξεκύρωμα αυτή τη διαδικασία, γιατί πρέπει να είμαστε συντεταγμένα και πρέπει σήμερα να βγει μια απόφαση για το Δημοτικό Συμβούλιο που να λέει το εξής. Πρώτον, θέλουμε απόφαση. Δεύτερον, θέλουμε απόφαση με μια συγκεκριμένη διαδικασία. Και η συγκεκριμένη διαδικασία είναι να αξιολογήσουμε αυτά που μας ζήτησε το ΠΕΣΠΑ. Όχι να ξαναρχίσουν τη διαδικασία την αρχή και να συμπληρώνουμε ή να συμπληρώνουμε. Γιατί την απόφαση θα την πάρει η συγκεκριμένη επιτροπή. Και αυτή καθορίζει το πώς θα γίνει. Τρίτον, επειδή έχω σε εκκρεμότητα ένα έγγραφο που είχε στείλει ο κύριος Βόσος, η κυρία Μαμά και η κυρία Βολίκα σε σχέση με τον δρόμο, που έχουν συγκεκριμένες ανησυχίες, θέλω να κάνω να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα. Πρώτον, σεβόμενο τον πολιτικό μου ρόλο και όχι τον επιστημονικό μου. Γιατί είναι αναγκώδιο αυτό. Εγώ θα πω μακροσκοπικά ότι μπορεί να έχετε και δίκιο σχέση με τον δρόμο. Αυτό που εξετάζει το ΠΕΣΠΑ και θα εκδώσει ή όχι περιβαλλοντικού όρου, οι οποίοι είναι απαραίτητο κριτήριο για να κλειδώσει η χρηματοδότηση του έργου. Γιατί δεν μπορούμε άλλο να συνεχίζουμε σαν να έχουμε απέναντι τον χρόνο και απεριόριστα χρήματα. Είναι οι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν το οικόπεδο και το νέο κομμάτι του δρόμου και όχι το υφιστάμενο. Ως προς το υφιστάμενο, οι περιβαλλοντικοί όροι και μπορούν να αλλάξουν και μπορεί να πάει εναλλακτικά από τις άλλες δύο δήμαρχε. Ναι, αυτό αν όμως είναι χωριστό έργο, δεν αποφάσισε το δρόμο. Είναι μέσα στη μελέτη. Στη μελέτη είναι το οδικό δίκτυο, το οποίο. Και η απόφαση για το εφητείο έχουν πάρει, παιδιά. Έχει πάρει το δημοτικό σου πρώτη φορά. Τι αποφάσει να πάρουν. Έχει πάρει κατά πλειοψηφία ότι συμφωνεί. Τι αποφάσει να πάρουν. Τι είναι αυτό να πάρει. Βάζει το δημοτικό σου. Αποφάσει να πάρει το δημοτικό σου. Είναι μέσα στην εφητείο. Είναι μέσα στην εφητείο. Είναι μέσα στην εφητείο. Πάλε μαζί. Δεν θα υποκαταστήσω. Δεν θα υποκαταστήσω. Την επόμενη φορά που θα διακόψω, θα σε το βάλω. Εντάξει, σα αποβάλλω από τρεις πλήττες, παρακαλώ. Περάστε έξω, περάστε έξω. Περάστε για να συνεχίσω. Όχι, ζητάω εγώ την γνώμη του συμβουλίου. Είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Οι δημοκρατικές διαδικασίες θα ψηφίσουν το συμβούλιο έξω. Είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Όχι, δεν δέχομαι. Το συμβούλιο θα ψηφίσει τώρα. Διακόψω για 10 λεπτά. Εάν δεν το συμβούλιο αποφασίσει αυτό. Από εσάς δεν το δέχομαι. Όχι, δεν το δέχομαι. Σας παρακαλώ, έλα τώρα, ο Καρακιός Γλίκια, επί της ουσίας, κρατάμε το πρωτόκολλο. Τώρα λέγε ότι δεν υπάρχει συμβουλή. Καρακιός Γλίκια. Λοιπόν, ξεκινάμε, θα πρέπει να το κύριος Κόσμος. Όχι αποχώρησε κύριος Βόσος. Δεν αποχώρησε. Εγώ δεν.
Αυτό επίσης που θα ήθελα να τονίσω είναι... Λίγο ησυχία, απέξω, αρχίσαμε! Είναι ότι πια είμαστε ένα νησί το οποίο έχει αποκαταστήσει το παράδειγμα. Σημαίνει αυτό πρακτικά ότι δεν έχουμε στα χέρια μας την πολιτική απόφαση της επιλογής να πληρώνουμε τα πρόστιμα για να λύγουν το σπίτι μας στο παράδειγμα που όλα νησιά κάνουν για να λειτουργήσει η οικονομία τους. Γιατί όταν έχεις αποκαταστήσει το παλά, δεν μπορείς να ρίξεις σκουπίδια στον αποκατασταμένο παλά, γιατί πες και ευρωπαϊκά χρήματα και μπορούν να φάγει και να ζητήσουν πίσω. Αυτό το λέω για να καταλάβουμε την χρησιμότητα τη στιγμή σε σχέση με το αδιέξοδο που μπροστά βρισκόμαστε. Για να δικαιολογήσω και κάποιους έτσι συντοπίτες μου οι οποίοι αντιδρούν και δικαιολογημένα, σε αυτή την πορεία πολλοί έχουμε κάνει λάθη. Έχουμε κάνει λάθη μέσα από αναπολιτείες, μέσα από ψεύτικες δεσμεύσεις, μέσα από πονηρές προεκλογικές δεσμεύσεις. Το θέμα είναι ότι καλός ή κακός, που τσάι στραβά έχουμε φτάσει, δεν το έχουμε φτάσει. Δεν θα πω στη διαδικασία να υποδείξω απόφαση, αλλά αυτό που ήθελα να σας πω και αυτό είχε ως σκοπό οι παρεμβάσεις μου, οι εξωτερικές για άλλους, οι αμβλιώτικες κατ' εμέ, είναι ότι πρέπει επιτέλους να πάρθει απόφαση. Και επίσης, να διευκρινίσω το σώμα, ότι όταν με το καλό πάρθει η απόφαση, όποια και να είναι, πρέπει να αξιολογηθεί. Γιατί να ξέρετε με μία απόφαση, ούτε το κινδύνει την άλλη μέρα θα γίνει και τότε ξεκινάνε τα δύσκολα για να φτιαχτεί το έργο. Αν δεν επιλεγεί η θέση, υπάρχει το μεμπτό, και θέλω να το καταστήσω σαφές, με το δεδομένο ότι οι εισηγήσεις που έχουν γίνει έχουν διαρκέσει 2 χρόνια, ότι κάποιος ευθύνεται για αυτά τα χρόνια που περάσανε χωρίς να πάρουμε απόφαση. Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ, όπως είπα και πρόσφατα, το 2018 να είναι ένα έτος συνειδητοποίησης των σοβαρών προβλημάτων και έμπνευση και ομόνοιας για την επίλυση αυτών. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Παρκή. Έφυγε η κυρία Βενετίκη ή όχι? Ζώντας και εγώ όλη αυτή τη διαδικασία με την ανταλλαγή εγγράφων και τα λοιπά με τις υπηρεσίες και έχοντας μεγάλη αγωνία για το τελικά τι θα γίνει, γιατί ξέρετε εμείς είμαστε τους ανθρώπους που είμαστε και μόνοι μας στο νησί, ούτε πηγαίνουμε ερχόμαστε, ούτε κάνουμε βόλτες και αν είναι καλά καθόμαστε, αν δεν είναι φεύγουμε, είμαστε από τους ανθρώπους που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε στο νησί. Θα ήταν ψέμα να μην πω ότι καταλαβαίνω και τους συναδέλφους εδώ, τους δημοτικούς συμβούλους από τη Δημοτική Ενότητα Ιδρούσας, διότι δυστυχώς ή ευτυχώς η Άβρο είναι ένα δύσκολο γεωγραφικά νησί. Όσο και αν αισθανόμαστε όλοι ανδριώτες, η αλήθεια είναι ότι λόγω των μεγάλων αποστάσεων που δεν υπάρχουν σε κανένα Κυκλαδονήσι, νομίζουμε, γιατί δεν έτσι, αλλά το νομίζουμε όλοι, ότι κάποια πράγματα μας χωρίζουν. Θέλω να σας πω όμως ότι πρέπει να δούμε την πραγματικότητα στα μάτια και να ξέρετε το εξής, ότι εάν τελικά δεν μπορέσουμε μέσα στο 2018 να χωροθετήσουμε, να ξέρετε ότι το τρένο θα έχει φύγει. Γιατί ήδη εγώ θεωρώ ότι είτε χωροθετήσουμε είτε όχι μέσα στο 2018 θα αναγκαστούμε, για πάρα πολλούς λόγους θα αναγκαστούμε να βγάλουμε από τις τσέπες μας δυστυχώς ένα σημαντικό ποσό, όλοι οι δημότες, γιατί τελικά θα δείτε και πολύ σύντομα ότι όλα τα απορρίμματα θα φεύγουν και θα ταξιδεύουν προς την Αθήνα. Και το κόστος πιστεύω ότι θα αγγίζει
από 800 χιλιάρια έως 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Όσο για την αναφορά που έκανε ο συνάδελφος, ο κύριος Βόσος, για την λειτουργία του χιτή, για το κόστος λειτουργίας του χιτή, δεν είναι ξεκάθαρο, γιατί το κόστος εξαρτάται πάντα από το βαθμό που θα γίνεται η ανακύκλωση στην πηγή, στα σπίτια μας. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω, σε παρένθεση, να πριτανεύσει λογική. Τώρα θα μου πει κάποιος, αν έρχονταν στο κόρφι, τι θα έκανες. Τα νερά τα προστατεύουν σε όποιο μέρος της άλλης διαδικασίας. Τα νερά τα προστατεύουν. Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα σας απαντήσω. Δεν είναι θέμα θέση ισχύως. Είναι αυτό που είπα, ότι αργά ή γρήγορα όλοι, αν δεν χορδετήσουν μέσα στο 2018, θα αναγκαστούμε να βγάζουμε αρκετά χρήματα από την τσέπη μας για να μεταφέρουμε τα απορρίμματα στην Αθήνα, διότι αυτό που γίνονταν, και όλοι ξέρουμε τι γίνονταν και δεν πρέπει να το λέμε, τι γίνονταν, και μάλιστα να το λένε πρόσωπα που κρατέχουν θέσεις υψηλά ιστάμενες, δεν θα μπορεί να γίνεται. Στο μέλλον. Είναι κρυασικό το δίδυμα. Είναι κρυασικό το δίδυμα. Εγώ μιλούσα για νόμιμο τρόπο. Δεν μιλούσα για κανένα να σου πει. Όχι, ούτε εγώ λέω αυτό. Απλά είπα το. Αυτό που αγαπητοί μου λέει κάτι άλλο. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω το εξής. Σύμφωνα με αυτό που είπε ο Ανδρέας ο Βόσος προηγουμένως και ο Χρήστος έφυξε τώρα. Δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος ο οποίος να νομίζει ότι ένα χιτή λειτουργεί δωρεάν. Άμα θέλουμε τρόπο διαχείρισης απορριμμάτων, έχει κόστος. Και το κόστος ενός χιτή είναι συγκεκριμένο. Δεν εξαρτάται από το αν είναι ελάχιστη η διαφορά αν ο χιτή είναι στα 10 χιλιόμετρα ή στα 15 ή στα 20. Είναι ελάχιστη η διαφορά αυτή τη μικρή διαφορά στα χιλιόμετρα. Το κόστος είναι στο χιτή. Όπως και ο βιολογικός και του κορφίου και της χώρας έχει κόστος. Εάν δεν δεχτούμε εμείς σαν δημότες, σαν πολίτες αυτού του τόπου, να πληρώνουμε το κόστος που μας αναλογεί, τότε μοιραία ο βιολογικός της χώρας δεν θα λειτουργεί μετά από 1-2 χρόνια και μοιραία ένα σχήμα δεν θα λειτουργεί πάλι. Οπουδήποτε και αν γίνει. Συνεπώς λοιπόν, σίγουρα υπάρχει ένα κόστος, αλλά δεν είναι κόστος τραγικό, είναι ένα κόστος λογικό, προκειμένου ο χιτή να μπορεί να συντηρείται. Άρα λοιπόν υπάρχει κόστος. Όπως υπάρχει κόστος και τώρα βέβαια, αλλά υπάρχει κόστος και για την καλή λειτουργία του οποιοδήποτε έργου που θα γίνει πάνω στο νησί. Εγώ κύριε Πρόεδρε δεν ανήκω, εκπροσωπώ 1.200 κατοίκους στην περιοχή, είμαι ο Πρόεδρος. Πιστεύετε κι εσείς ότι δεν λειτουργούν τόσο διαδρομές, ούτε ανήκουν σε ομάδες, ούτε κοσμητικά να δω, έτσι δεν είναι. Είμαστε μία ομάδα ανθρώπων, η οποία έχουμε προβληματιστεί, γιατί είμαστε και επιχειρηματίες, είναι και αντικάτοικοι, και με όσα έχουμε δει ως τώρα και έχουμε ακούσει, και θα σας εξηγήσω γιατί, δεν έχουμε πιστεί. Το 2012 έγινε μια μεγάλη συγκέντρωση στο Βατζή, πολλοί κάτοικοι, και με καλέσαν και εμένα. Και το ερώτημα ήταν και ο προβληματισμός, γιατί έχουν προτείνει να γίνει ο χιτής στην Πλούσκα. Και ρώτησα λίγο φυσικά, ποιοι είναι οι λόγοι που δεν θέλετε να γίνει ο χιτής στην Πλούσκα. Και μου είπανε γιατί η τότε αντιπολίτευση, η σημερινή διοίκηση, Πλούσκα, γιατί είναι επιστημονικά δεδομένα ότι δεν πρέπει να γίνει στην Πλούσκα, διότι υπάρχει αυτός ο υδροφόρος ορίζοντας το έδαφος είναι το μεγαλύτερο που υπάρχει στην πρώτη μέρα, και ότι όταν έρθουμε εμείς στην εξουσία, φυσικά θα βρούμε άλλες λύσεις. Αυτά άκουσαν οι άνθρωποι τότε, αυτά μου είπαν και εμένα. Τους είπα όμως εγώ. Και πιστεύω ακράδαντα αυτό που είπε πριν ο κύριος Δήμαρχος, ότι πρέπει να πιστεύουμε τους επιστήμονες. Πρέπει να σεβόμαστε τους επιστήμονες και πρέπει ό,τι λένε οι επιστήμονες, όπως είπε το πρόσφατο προηγούμενο ο κύριος Δήμαρχος και σε εσάς, ότι πρέπει να τους αμφισβητούν. Γι' αυτό είπα εγώ τότε στη συγκέντρωση ότι κύριοι, εάν θέλετε να αναλάβω την Προεδρία, δεν θα την αναλάβω φωνασκώντας, κατεβαίνοντας σε διαμαρτυρίες κλπ, αλλά μόνο επιστημονικά δεδομένα. Και η πρώτη μου κίνηση είναι να ένα φίλο μου καθηγητή του Πολυτεχνείου τον παρακάλεσε να μου βρει έναν ειδικό περιβαλλοντολόγο. Και μου βρήκε τον κύριο Κονόμη. Τον έφερα στην Άνδρο και του είπα να μου πει με υπευθυνότητα εάν η μελέτη που είχε δώσει η εταιρεία αυτά ήταν η μελέτη η οποία έδινε τις λύσεις. Το μελέτησε, μου έκανε έκθεση
Και φυσικά μου είπε ότι η μελέτη δεν ανταποκρίνεται με την πραγματικότητα. Την αξιολογική αξιολογική διαδικασία. Και έστειλα εγώ τη μελέτη τότε στην Σύρο. Την πήρε ο κ. Πολυχρονάκης και έκανε απάντηση τότε ο κ. Πολυχρονάκης και είπε ότι προ την εταιρεία 7 και στον τότε Δήμο, ότι κύριοι, αναλάβετε σοβαρά υπόψη σα τη μελέτη αυτή, διότι σε αυτό το οποίο έχετε προβάλλει μέχρι σήμερα υπάρχουν ασάφειες. Ήταν η πρώτη φάση αυτή που ήταν 28 Μάρτου 12 και στη συνέχεια, μετά από πολύ καιρό, η εταιρεία απάντησε και ο Δήμος. Μου έκανε εντύπωση ότι απάντησε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι, μου έκανε εντύπωση ότι απάντησε μετά η εταιρεία μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο κ. Πολυχρονάκης πράγματι έλαβε υπόψη του την αξιοπιστία της εξορροπής. Επειδή ο ρόλος τώρα, δεν είναι να πούμε τις δύο αντιπροσωπεύσεις. Όχι, γίνεται επειδή είναι μια ενημέρωση του Δημάρχου προς το Συμβούλιο, θα ήθελα, αν υπάρχουν ερωτήσεις, αν έχουν μια τοποθέτηση. Πρέπει να καταθέσουμε. Θέλω να πω το εξής, ότι από το 2012 μέχρι το 2014 μου έκανε εντύπωση το ότι ερχόντουσαν απαντήσεις από την εταιρεία 7, απαντούσε ο μελετητής ο δικός μας, και τόσα χρόνια δεν υπήρχε μια διαδικασία, μια ξεκάθαρη διαδικασία της μελέτης. Και μου έκανε εντύπωση πώς είναι δυνατόν να έχει γίνει μια μελέτη και να έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις και ασάφειες και κενά σε τόσα πολλά χρόνια. Ήρθε φυσικά το 2014, έγινε όλη αυτή η διαδικασία, είναι γνωστή, και το 8ο του 2015 ο κύριος Νότας είπε ότι δεν υπάρχει τι δατόρυμα κλπ. Το ερώτημά μου είναι το εξής, ότι εφόσον πρέπει να σεβόμαστε τους επιστήμονες, εδώ εμείς καταρχάς φωνάξαμε και δύο άλλους επιστήμονες, τον κύριο Σταμάτη, και μας έκαναν μελέτες, οι οποίες μελέτες αυτές λένε το εξής. Ο κύριος Σταμάτης, ο κύριος... Ναι, ο κύριος. Λοιπόν, κύριε Προεδρέ, μαζεύετε πράγματα που είναι το φακέλο του ΠΕΣΠΑ. Αυτό το οποίο λέμε μέσα, λένε μέσα ότι. Εμείς το οποίο θέλουμε σήμερα από το Συμβούλιο είναι να μας πει αν θέλουμε άλλα προσκόμματα να βγει μια απόφαση. Δεν έχετε τον λόγο να κάνετε αγορά. Ερώτηση. Λέμε μέσα επιστήμονες ότι η θέση δεν είναι ισορροπή θέση, ότι υπάρχει πρόβλημα, έχει γίνει αρκετή επιστημονική. Θα κρυφθούν από το ΠΕΣΠΑ. Μάλιστα και ένας άλλος καθηγητής. Έχουν εκκληθεί ήδη. Ένας άλλος καθηγητής λέει το εξής, ότι το ότι επιλέγει για το μελλοντικό κύκλο της άλλης θέσης μέσα στο πιο σημαντικό κατατοϊκμένο υδροφόρο σύστημα του νησού δεν διασφαλίζει την όρθια διαδίκαση. Και μας έκανε την εντύπωση το εξής ότι όπως είπε ο κυροδήμαρχος, 25 Ιουλίου του 2017 εστάλει η μελέτη ολοκληρωμένη, αλλά 24 Αυγούστου του 2017 ο κύριος Νόκας έκανε ένα ερώτημα και λέει το εξής, ότι κύριοι, βάσει αυτής της μελέτης ολοκληρωμένης, ότι θέλουμε να λάβετε υπόψη σας τις μελέτες του ΙΜΕ και τα στοιχεία των μελετών στα μάτια των κύριων. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας και μας έκανε εντύπωση στη συνέχεια ότι ο κύριος Νόκας στις 17 Οκτωβρίου του Αυτό
είναι το ένα. Το δεύτερο που μας κάνει εντύπωση αυτό, το δεύτερο μας κάνει εντύπωση είναι το εξής. Ότι στείλατε εσείς στο ΕΚΜΕ τη μελέτη του κυρίου Λιόνι για να αποφανθεί. Και το ΕΚΜΕ απήντησε, εγώ δεν αποφαίνομαι για τη μελέτη και ότι πρέπει, αν θέλετε, να σας κάνω εγώ τη μελέτη. Άρα δηλαδή, βλέπουμε εμείς σαν Επιτροπή ότι όλη αυτή η διαδικασία αμφισβητείται από επιστήμονες και από σοβαρές και από όλες αυτές τις σοβαρές παρεμβάσεις. Επομένως, πώς να πιστεί αυτός ο κόσμος ότι η θέση Λούσκα είναι η σωστή θέση που πρέπει να γίνει οτιδήποτε. Αυτό θέλουμε κύριε Πολυκά, δηλαδή είναι απόψη. Αυτό θέλουμε. Εμείς το δίνουμε. Το πες πάνω το το οποίο δεν σου πειράζει. Θα το ολοκληρώσω το πρώτο. Όλες οι υπόλοιπες διαδρομές, όλες οι υπόλοιπες διαδρομές, αυτό δίνει. Λοιπόν, εμείς αφισβητούμε ότι η Προύσκα είναι η κατάλληλη θέση, διότι ο υδροφόρος ορίζοντας κινδυνεύει και κινδυνεύει τον Τατσί, κινδυνεύει την Γεωτρήση, κινδυνεύει η ίδια μας υπόθεση. Έχει κάνει άλλο Τατσί, δεν δουλεύει η Γεωτρήση. Λοιπόν, όσο για τις Γεωτρήσεις, το είπαμε και είπαμε και άλλα, θα αναλάβουμε τα ίδια. Ότι πίνουμε νερό κατάλληλο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Το νερό κατάλληλο. Το νερό είναι ένα άλλο θέμα ότι είναι... Εμάς η Επιτροπή είναι για την Προύσκα, συγκεκριμένα για τη θέση. Ξέρουμε τι θέσει, δεν ήταν γρήγορα. Έχουμε ζητήσει κάτι για να αμφισβητούμε τη θέση. Διότι οι άνθρωποι λαμβάνοντα υπόψη τι μελέτε έγκυρων επιστημόνων και κάτι όπω και ο εργαζόμενο που πήρε μετά από εσά. Αυτό δεν είναι το πιο γρήγορο. Κύριε Γράφου, να ρίξω λόγο, καθίστε παρακαλώ. Δεν είναι αυτό. Μα γεωργικά στοιχεία του νερού που πήρε. Ολοκληρώσαμε και το καλοκαίρι κάναμε και τη συνέντευξη και ζητήσαμε στοιχεία του νερού. Δεν τα έχουμε πάρει από τον κύριο Τσομάκο. Και είναι και απόν, έτσι. Ο πρόεδρος του Μπατσίου, ο αντιδήμαρχος είναι απόν απόψε, που αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Είναι σε κηδεία. Είναι και οι δύο είναι σε κηδεία. Πρόεδρε και δύο. Α, είναι ανεπίτρεπτο αυτό. Δεν πειράζει. Α, οι μεγάλοι του είναι εγώ προσωπικά. Γιατί έζησα σε ένα νησί που το μόνο μπορούσαμε να έχουμε ήταν η καθαριότητα. Σήμερα πιεζόμαστε και το μόνο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να φέρνει ένας ένα χαρτί πάνω στο άλλο χαρτί του αλλού και να λέει εγώ είμαι επιστήμονας και ο άλλος είναι επιστήμονας. Εγώ δεν είμαι επιστήμονας. Απ' τη μια μεριά όταν το συμφέρον μας λέει ότι ο επιστήμονας είναι επιστήμονας, θέλουμε τον επιστήμονα. Όταν όμως το συμφέρον μας λέει ότι δεν θέλουμε τον επιστήμονα, γιατί δεν τον θέλουμε παιδιά τον επιστήμονα. Ακούσατε εδώ την κυρία Μαμάη πριν, άκουσα τον γιατρό. Εγώ ήρθα και τον γιατρό εδώ για να καταλάβω τι γίνεται. Και τι είπε ο γιατρός. Είπε ότι ο δρόμος είναι 4,5 μέτρα. Πολύ λέτε. 4,5 μέτρα. Και ότι ο δήμαρχος έκανε μια ενάθεση 7.000 ευρώ. Τώρα αν συζητάμε ότι ο Δήμαρχος για κάποιο λόγο έκανε μια ανάπτυξη 7.000, θα έχει το λόγο. Ή αν προχωρήσει κάτι, θα έχει τη ίδια. Εγώ ήρθα εδώ να ακούσω και δεν περίμενα να το δώσω, που δεν έχω σε μεγάλη εκτίμηση, αλλά δεν θα πω περισσότερα για την κριτή. Από επιστήμονα σε επιστήμονα, από το πόλο σε εμά τον καθόλου, να αναφέρει για ένα ποσό 7.000. Είναι ντροπή, αλλά δεν θα πω περισσότερα, έχω έρθει μέχρι εδώ. Και πάλι ένα λεπτό θα μου δώσετε, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν θα γνωρίζω. Άκουσα εδώ τη μαμά. Εγώ σέβομαι όλους τους ανθρώπους. Και λέει για τα νερά ότι δεν έγινε πανεπιστημιακή μελέτη. Είχε πρόσβαση στους δημάτους, δεν είναι λόγο. Ναι, εγώ συντάσσομαι σε αυτή τη μελέτη. Όταν όμως έρχεται. Ναι, λέτε ότι δεν έγινε. Όταν όμως γίνεται πανεπιστημιακή μελέτη για το κοιτή. Και υπάρχει παρασκευή, λέτε, δεν τη δέχτησε. Υπάρχει ιδιότητα. Ιδιότητα το ανέθεσα. Ιδιότητα. Τι κυρία Μαμάη, πάλι θα κάνω δεν αφήνω Λοιπόν, πρέπει κάποια στιγμή να δούμε τι όλα τα νησιά κάνουν καλά. Εγώ, για να δούμε μέχρι στιγμή. Στο τέλος, η συγκυρία μου είναι στη Σύρο. Η φίλη μου είναι στη Μύρο. Άμα πάτε παιδιά να δείτε τι γίνεται, θα τραφείτε, εγώ δηλαδή αυτή τη στιγμή που είμαι μέσα, αν ήμουνα μέσα εδώ στο Δήμο ή κάπου αλλού, θα παναφύγω ρε παιδί μου. Ξεφτύλα αυτό που γίνεται ρε παιδιά. Δεν πρέπει να γίνει στην Πλούχα ή... Όχι,
να το πιέσεις. Οπότε άφηνα σου, σε αυτό που λέω, είμαστε και γειτόνι. Είμαστε και γειτόνι. Να σου πω κάτι άλλο. Πες ότι ο Δήμος, εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα. Η χώρα δεν είχε πρόβλημα, ούτε το κόρτι. Πού θα τα πήγαινε αυτά. Ο μελετητή δεν έχει πάει στην πλούτα. Μην μου κάνετε μια σωρά. Κύριε Γκρασούρα, κύριε Γκρασούρα, παρακαλώ και ρωτήσω. Μην μου κάνετε ρωτήσω. Αν χαθεί και αυτό, να το αρπάξει ένα άλλο μισή και μετά από 5 χρόνια και το καλοκαίρι. Ναι, το καλοκαίρι θα χοροπηδάνε τα ποντίκια. Εσύ θα πουνάρει. Κύριε Γκρασούρα, Τελειώσαμε. Δεν έγινε το λόγο, κύριε Αγγλίκη. Από το 12 που ήμουνα στα δημοτικά συμβούλια, άσχετα αν δεν μίλαγα, που ήμουνα στις συγκεντρώσεις τις δημόσιες που μίλαγα, από το 15 και στις 6 δημόσιες συγκεντρώσεις είχε πει ο κύριος Δήμαρχος ότι θα έβγαζε το χαρτί του κυρίου Γρινού, το ιδιοκτήσεις, και να του θυμίσω ότι τον Αύγουστο του 15, γιατί δεν το διαβάσετε προηγουμένως, τον Αύγουστο του 15 στείλατε στην αποκεντρωμένη και προτείνατε να φύγει το έγγραφο του κυρίου Γρινού. Με επίγον φαξ, κατεπίγον φαξ, το Σεπτέμβρη του 2015 σας έστειλε η αποκεντρωμένη απάντηση ότι για να φύγει ένα έγγραφο στοιχείο από την ΠΕ πρέπει να αιτηθείτε εσείς σαν δήμαρχος ρητά για την απόσυρση του εγγράφου του κ. Γκρινού, κάτι που δεν πράξατε κύριε Σουσούδη, και τελειώνω λέγοντας ότι το 2015 στην γνωμοδότηση εδώ ήμουνα και εγώ, εκεί καθόταν ο μελετητής και στην ερώτησή μου μου δώσε το λόγο ο κύριος Θωμάς, ότι μέτρησα τον δρόμο από τη Βάρδια μέχρι και το τέλος της ασφάλτου μόνη μου και δεν εκπροσωπώ καμία ομάδα, κανέναν, εκπροσωπώ τον εαυτό μου, το μεγαλύτερο σημείο από χώμα σε χώμα, όχι από την άκρη της ασφάλτου στην άλλη, είναι 4,5 μέτρα και το λιγότερο είναι στη στροφή στο σπίτι μου. Τα ίδια λόγια λέω, ανατρέξτε στα πρακτικά. Καρδιοχτυπώ να κάτσω στη βεράντα μου γιατί είναι 3,60 από το χώμα στο χώμα. Και σας είπα, τον ρώτησα τον πεπιπτή, πώς θα περάσουν τα απορριμματοφόρα από εκεί. Απάντηση δεν πήρα. Κι ούτε περιμένω απάντηση. Συνοδεύουν όμως αυτά τα στοιχεία, τις αναλήθειες και τα ανακρίβειες και ζητάτε να περάσει να το πέσπα. Γιατί δεν διορθώνονται αυτά τα ανακριβή στοιχεία, κύριε Βάλα, γιατί δεν είναι στη μελέτη. Δεν είναι στη μελέτη. Δεν είναι αυτό να περάσει το πέσπα. Το πέσπα είναι το γήπεδο του. Μόνο για το γήπεδο. Δεν είναι να το αντιμετωπίσουμε μετά για να το καταλάβουν οι ηλίθιοι. Δεν θα περάσει η μελέτη δηλαδή. Α, μην περάσει η μελέτη. Άμα δεν περάσει, ακόμα στο γήπεδο. Ότι η παθογένεια όλου αυτού του προβλήματος που έχουμε είναι η αιμονή ή ίσως η μη γνώση των πολιτών ότι στη Σταυροπέδα δεν μπορούν να παραμείνουν, είναι παρανόμως το να γίνει χωματερή ή χιτή ή οτιδήποτε. Απαγορεύεται ο αρχαιολογικός χώρος, έχει προσπαθήσει η κάθε δημοτική αρχή να γίνει. Κάναμε μέχρι έτοιμα επιβάλλοντα να αυξήσουμε, να μειώσουμε τον αρχαιολογικό χώρο. Έγινε αποδεκτό μανόλι. Όχι. Δεν μας επέτρεψε η αρχαιολογική υπηρεσία τη μείωση του αρχαιολογικού χώρου που το ώστε να γίνει εκεί η χιτή. Λοιπόν, με ποια λογική λοιπόν ξαναλέμε πάμε στη Σταυροπέδα για να δούμε πίσω κανένα δεκαετία χρόνια ξανά και να φάμε στη μάπα τα σκουπιδιά. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά να τα λέμε. Θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα, να το λύσουμε όπως λέμε. Υπάρχουν άνθρωποι που διαφωνούν. Υπάρχουν, πάντα θα υπάρχουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι πάντα. Δεν είπαμε να μην διαφωνείτε, υπακούσαμε όμως την πλειοψηφία. Είπε η πλειοψηφία, έτσι τι κατάψαμε. Και εδώ το ίδιο συμβαίνει. Όταν η πλειοψηφία γίνεται,
δεν πάνε να την διαφωνείτε. Ο καθένας έχει δικαίωμα να διαφωνείτε. Οι υπηρεσίες θα κάνουν τη δουλειά. Ορίστε. Θα πείτε στις υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά. Να την κάνουμε. Διαφωνείτε εσείς. Έλα, να κάνουμε. Σε παρακαλώ. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Εάν θέλουμε να τονίσουμε το πρόβλημα, πρέπει να τονίσουμε με αυτή την πρόταση που έχουμε καταθέσει. Όχι, δεν μπορούμε. Τα αποσύρια θα μείνουν άλυτα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Και θα ξαναλέμε και στα προπέδα. Όχι, να πω κοινά. Τέλος. Εγώ αν υπερθυνόμαστε τα πράγματα, δεν λέω. Λοιπόν, να πω απλά στον Σαμίρο, παρακαλώ. Ότι αρχίσαμε στις 6 και το εκτός ημερήσια το... η διαδικασία της ενημέρωσης του προβλέπαμε με τον κώδικα μόνο μία ώρα. Είμαστε 4 ώρα. Παρακαλώ. Μου δίνω τον λόγο για 2 λεπτά, πείτε. Εγώ λέγομαι Τσιντάρης Νίκος, εκπροσωπώ ένα χωριό 12 ατόμων. Είμαι στο πέρα χωριά πρόεδρος, με έχουν βάλει το εδώ. Και ήθελα να ρωτήσω 2 ερωτήσεις. Αυτό στην ώρα που είχαμε ξανάρθει μαζί, γιατί μου έχουν ξανάρθει μαζί σου και έχουμε συζητήσει. Το πρώτο θέμα είναι η ανακύκλωση, όπου εμείς είπαμε σαν πέρα χωριά και όλοι εκεί οι Λεκάνοι με δικιά μας πρωτοβουλία είπαμε να πάρουμε δικούς μας κάδους να κάνουμε την κίνηση γιατί είχαν έρθει οι Ολλανδοί και οι άνθρωποι καθίσαμε και συστήσαμε πολύ μας κατακρίνουν μας λένε τι μιλάτε με τους Ολλανδούς, αυτοί πίνουν χασίσεις, πίνουν το ένα, τι θέλετε καθίστε ρε παιδιά, λέμε να μιλήσουμε να δούμε είπαμε να κάνουμε μια κίνηση, να βάλουμε δικούς μας κάδους από δικά μας λεφτά, θα δημιουργήσουμε μονάδες ανακύκλωσης αυτό μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν δημότες αφού δεν μας το παρέχει ο Δήμος και δεν μπορεί. Μπορεί να μην μπορεί οικονομικά, αυτό το ξέρω. Και δεύτερον, εγώ αυτό το άλλο που ακούω για χιτή. Ναι, να γίνει χιτή. Εγώ ήθελα να μάθω ποιο είναι το σχέδιο για τους νέους ανθρώπους, αν θα ανοίξουν θέσεις εργασίας, κατά πόσο αυτή η χιτή θα είναι οικολογικά και με τι πρότυπα ευρωπαϊκά θα λειτουργήσει. Να μας πει ο κύριος Έπαπο, θα ήθελα και από εκεί την απάντηση. Γιατί μου λένε, ακούω τον κόσμο και έχει δίκιο ο κόσμος για το νερό. Έχει αρκεί και ο κόσμος για το νερό, που λέει, τι περιβαλλοντικά πρότυπα και τι πώς λειτουργεί αυτό το θέμα. Σαν πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Που όλοι πιστεύω συνταυτιζόμαστε και συμπορευόμαστε στο να βρεθεί μία λύση για το θέμα των σπιτιών, εθνικό θέμα της άνθρωπης. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχάς, να ξεκινήσω από το τέλος. Δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα το ελέγξει. Ρωτήστε εδώ πέρα κάποιους που είναι από το βιολογικό καθαρισμό της χώρας, να δείτε πόσοι έχουν έρθει από το ΕΠΕΡΑ που έχουν χρηματοδοτήσει το έργο, πόσες συνέχεια επισκέψεις κάνουν και συνέχεια ζητάνε στοιχεία και στοιχεία για το αν δουλεύει σωστά. Συνεπώς λοιπόν, οποιοδήποτε έργο ευρωπαϊκού προγράμματος γίνεται στο νησί και οπουδήποτε αλλού ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από θεσμικά όργανα της Ελλάδας. Άρα λοιπόν δεν παίρνει κανέναν τα χρήματα που θα του δώσει η Ευρώπη να κοροϊδέψει και να μην εκμεταλλευτεί το έργο σωστά. Αυτό συμβαίνει και με το πρόγραμμα Life και με όλα τα πάντα. Τα πάντα λοιπόν έχουν γίνει επειδή υπόθηκε από διάφορους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Δεν πήγαμε ούτε μία στιγμή αυθαίρετα με φωνές και με κραυγές, είτε σε υπηρεσίες, είτε οπουδήποτε αλλού, δεν πήγαμε οπουδήποτε αυθαίρετα, παρά πήγαμε μόνο με συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως όριζε ο νόμος. Και ενδεχόμενα και γι' αυτό να μας τράβηξαν τόσο πολύ καιρό, αλλά δεν μπορεί να βρεθεί άλλη λύση του τύπου πάμε στην 7η θέση, πάμε στην 8η θέση, πάμε στην 6η θέση, λέω εγώ αυτό δεν είναι καλό, εκεί είναι καλύτερο. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά βγαίνουν από επιστημονικά δεδομένα, από συγκεκριμένες μελέτες, οι οποίες είναι επιστημονικές και δεν ενέχουν καμία αμφιβολία. Τροποποιήσεις στη μελέτη δεν έχουν γίνει. Δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις με την έννοια να αλλάξουν πράγματα στη μελέτη. Έχουν γίνει μόνο εμπλουτισμοί. Συνέχεια μας ζητάνε, αν γίνεται λίγο σιγά γιατί κάνω τον εμπλουτισμό. Συνέχεια μας ζητούν καινούργια στοιχεία και τα στοιχεία αυτά πάμε και τα εμπλουτίζουμε στη μελέτη που ήδη υπάρχει. Το να πούμε ότι βγάζουμε ένα στοιχείο από τη μελέτη του 2013 ή βάζουμε ένα άλλο στοιχείο, αυτό προϋποθέτει μία νέα μελέτη. Αν θέλουν να μπουν να ακούσουν. Μα δεν ακούνε και κανείς μέσα. Είπανε πολλοί στην αρχή ότι είχαμε πει θα ξεκινήσουμε από μηδενική βάση.
Λοιπόν, κύριε, από μηδενική βάση ξεκίνησα. Διότι δεν προχωρήσαμε στη θέση αυτή κατευθείαν. Την παγώσαμε, όχι όμως να χάσουμε και τους χρόνους. Τα είπα στην αρχή αναλυτικά. Βάλαμε νέες θέσεις με διαβούλευση, όπου ο καθένας από εσάς που αντιδρά ή που συμφωνεί μπορούσε να φέρει μια θέση στο τραπέζι, χωρίς να σημαίνει ότι είναι σωστή. Αυτή η θέση που θα έφερνε όποιος συμπολίτης μας στο τραπέζι εξετάστηκε από τις υπηρεσίες και κάποιες μπήκαν και κάποιες δεν μπήκαν. Και γι' αυτό οι θέσεις από 4 είναι 8. Άρα λοιπόν ουσιαστικά ξεκίνησε η νέα βαθμολόγηση από μηδενική βάση. Είναι σαφέστατο αυτό. Το ότι ξαναβγήκε η ίδια θέση πάλι πρώτη, δεν ευθύνεται κανείς. Ήδη η μαχαίρι. Όχι, καλό, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Δεν ρωτάτε τους κάτι που στο μαχαίρι. Παρακαλώ, γιατί ο λόγος τελείωσε. Θα μας βρείτε μπροστά σας. Λοιπόν, όχι, εδώ, σας λέω εγώ. Δεν θα κάνω διάλογο, απλά θα το κλείσω. Θεωρώ λοιπόν ότι να ξεκινάμε και να λέμε να ξαναξεκινήσουμε την μελέτη από την αρχή και να κάνουμε αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Παρακαλώ, τι παρακαλώ. Ότι δεν σας συμφέρει. Το πατή αυτό το πράγμα δεν θα το δει. Εγώ ίδια, η Ελένη Δερκούθα, με όλους, σύν τον καμπάκι και όποιον χρειαστεί, να μας βρείτε μπροστά. Μπράβο, αφού έκατε τον αρχηγό μου πάση πρώτα. Τον αρχηγό να βρείτε. Έλα πάμε παρακάτω. Δεν έχουμε αλλάξει κανένα κριτήριο. Η μελέτη προχώρησε όπως προχώρησε. Περιμένουμε να περάσουμε από το ΠΕΣΠΑ. Περιμένουμε την έγκριση ημί του έργου. Έχει ολοκληρωθεί ο φάκελος. Τίποτα δεν σταματάει αυτό το έργο εάν είναι σωστό ή θα το σταματήσει αν δεν είναι σωστό. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι υποχρέωση όλων μας, να θέσουμε στο ΠΕΣΠΑ το εξής αίτημα, ότι δεν πάει άλλο αναβολή. Θέλουμε απόφαση την ημέρα που θα συνεδριάσει. Θέλουμε απόφαση, διότι έχουν συνεδριάσει, μία φορά, οι ειδικοί επιστήμονες μας είπαν θέλουμε 6 πράγματα, τους τα πήγαμε, τα κρίνουν, και πρέπει να εξεταστούν. Δεν υπάρχει κάτι ακόμα. Νέα προσκόμματα, σαν Δήμος, σαν Δημοτική Αρχή, σαν κάτοικος αυτού του νησιού, δεν θα ανεχθούμε. Αυτό είχα να πω. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώθηκε η συζήτηση και η ενημέρωση. Το συμπέρασμα είναι ότι θέλουμε απόφαση και δεν θα ανεχθούμε νέα προσκόμματα από εδώ και πέρα. Παίρνουμε λοιπόν στο πρώτο θέμα της σημερινής συνεδρίας.